χαρακτηρισμούς που υπάρχουν στα παραμύθια, μπορούσαν πραγματικά οι άνθρωποι να ταυτιστούν με τις περιπέτειες των ηρώων και να επεξεργαστούν έτσι πολύ σοβαρά και ζωτικής σημασίας θέματα για αυτούς που ίσως με άλλους τρόπους ήταν πιο δύσκολο ακόμα να τα επεξεργαστούν. Οπότε μέσα από μια μεγάλη συλλογή έτσι, από παραμύθια που είχα δημιουργήσει, κάποια στιγμή προέκυψε και η ιδέα του Μουσείου Παραμυθιού. Λόγω της ειδικότητάς μου αυτής, ένας από τους βασικούς στόχους του μουσείου είναι η ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών μέσα από τα παραμύθια. Και επίσης σύντομα, τον Δεκέμβριο, θα δημιουργήσουμε και μία διαδραστική έκθεση για συναισθήματα στον χώρο του μουσείου. Λοιπόν, οπότε σήμερα διοργανώνουμε το σεμινάριο Το παραμύθι ως θεραπευτικό εργαλείο με τα παιδιά, το οποίο διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου VAST, Values Across Space and Time, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα έχουμε έτσι την χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας δύο ομιλήτριες, που κάθε η μία από το δικό της πόστο θα μας παρουσιάσει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θα ξεκινήσουμε με την αγαπημένη μου Μαρουσό Χαλκιά, η οποία είναι κοινωνική λειτουργός, συστημική οικογενειακή ψυχοθεραπεύτρια, στέλεχος διεθνών σχέσεων και ευρωπαϊκών προγραμμάτων του ΟΚΑΝΑ, η οποία θα μας παρουσιάσει πώς τα παραμύθια μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία στη θεραπεία των παιδιών. Και στη συνέχεια θα συνεχίσουμε με την Δόκτωρ Μαρία Δαγιόγλου, συγγνώμη Μαρία, ερευνήτρια στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκρητος, η οποία συντονίζει το VAST και η οποία θα μας παρουσιάσει το εργαλείο ανάλυσης παραμυθιών VAST Annotation Tool. Οπότε θα ξεκινήσουμε με την αγαπημένη μας Μαρουσό Χαλκιά και στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και την Δόκτωρ Μαρία. Μαρουσό, σε ακούμε. Με μία ιδιαίτερα να επικοινωνήσω. Γιατί φανταστείτε με να σας βλέπω και να μιλάω χωρίς ένα feedback. Αυτό είναι αδύνατο. Όπως είναι αδύνατο να λειτουργήσει σε όχι να φυγείτε παραμύθι. Η δική μου εμπειρία. Κυρία Χαλκιά, δεν ακούμε καλά. Μήπως να ανοίξετε το μικρόφωνο. Τώρα. Εγώ το έχω ανοιχτό. Όχι, τώρα το ανοίξατε. Τώρα το ανοίξατε, είναι οκ okay, τώρα. Κλείσε εσύ το δικό σου για να μην υπάρχει πρόβλημα με το τηλέφωνο. Πολύ ωραία. Θα κάνετε λίγο υπομονή, διότι όπως έλεγε στην Βίκυ, δεν αγαπώ καθόλου την τεχνολογία που παρεμβαίνει στην ανθρώπινη διάδραση και αλληλεπίδραση. Διότι ανάμεσα σε αυτό που θα υποθεί, στο μήνυμα που θα δοθεί, στο μήνυμα που θα εκλειφθεί, υπάρχει μία ανταλλαγή που από το εδώ το εργαλείο θερείται, η ανθρώπινη επαφή. Γι' αυτό λοιπόν όλα αυτά τα μέσα μου κάνουν διάφορα. Χθες πάλευα με το Zoom με τις συνεδρίες, τελικά τι έκανα μέσα από το μέσα και τελειώσα. Ναι. Λοιπόν, θα ήθελα πάρα πολύ να έχω την ευκαιρία να σας δω από κοντά. Θα προσπαθήσουμε όμως όλο αυτό να το κάνουμε κάπως από αυτό το σύγχρονο δρόμο. Με τον καλύτερο τρόπο. Η αλήθεια λοιπόν της δικής μου διαδρομής είναι έχω δουλέψει με ανθρώπους με καρκίνο και τα τελευταία 23 χρόνια δουλεύω με ενήλικες χρήστες ναρκωτικών στον ΟΚΑΝΑ. Η θέση που ακούσατε η τελευταία παιδί και είναι η τελευταία μου θέση έχω πριν 23 χρόνια και μονάδα. Η ηλικία που έχω, που έχω προσεγγίσει είναι μέχρι επίγους. Οπότε αυτό που έχω να σας μεταφέρω είναι για την εμπειρία της θεραπευτικής χρήσης των παραμυθιών ευρυτέρως. Όμως όλη αυτή την τεχνογνωσία και το εργαλείο το πήραμε καθώς χρειάστηκε να γυρίσουμε στην αξία των παραμυθιών και τα παιδιά. Το θεραπευτικό παραμύθι, το οποίο είναι το κομμάτι το οποίο εγώ δουλεύω, έχει μία δομή. Έχει μία πορεία και μία ιστορία. Έχει τη δυνατότητά μας να πάρουμε τα εργαλεία από την διαπιστωμένη παιδαγωγική ουσία, να δούμε από τι αποτελείται, πώς θα το οργανώσουμε και τελικά στην ομάδα σας, προκειμένου να γίνει, να μπορέσουμε αυτό να το επικοινωνήσουμε πραγματικά, θα σας ζητήσω να γράψετε ένα θεραπευτικό παραμύθι. Θέλω να ρωτήσω εάν έχετε
Την πρόσβαση και τη δυνατότητα θα ζητήσει στη Βίκη και να έρθετε χαρτί και μπογιά. Χαρτιά, μπογιές, πρέπει να είναι καλό να το δούμε. Ή αν κάποιος χρειάζεται να σηκωθεί, να πάρει στο γραφείο του, να πάρει χαρτί, να πάρει στυλό, να πάρει χρώματα. Εάν υπάρχει πλαστελίνη, δεν το συζητώ, είναι το ιδανικό επίσης. Θα μου πεις πολλά ζητάς, αλλά γιατί όχι. Είμαστε εντάξει, το ξεκινήσατε. Λοιπόν, γιατί καταρχήν ξεκινώντας να μιλάμε για παραμύθια, είναι σημαντικό να τα διακρίνουμε από τους μύθους. Είναι άλλο πράγμα το παραμύθι και άλλο μύθο. Ο μύθος είναι η δυνατότητα των, και η προσπάθεια αρχαίων πολιτισμών ή του ανθρώπου πανιάτια να εξηγήσει τον κόσμο γύρω. Να εξηγήσει γιατί ο ήλιος και το φεγγάρι βγαίνουν στην ώρα. Γιατί οι σεισμοί συμβαίνουν. Γιατί οι εποχές εναλλάσσονται και εναλλάσσονται και οι θερμοκρασίες. Ήταν η πρώτη απόπειρα του ανθρώπου να εξηγήσει τον κόσμο με νόημα. Με ένα νόημα που μπορεί να το πλησιάσει. Είναι ο μύθος, είναι οι πρώτες, θα αφεντεθούμε, θα πάμε στους μύθους του Ισιώδου, συμπληρώνοντας την, πηγαίνοντας στην αρχαία ελληνική παράδοση, είχαν στόχο να δώσουν εξηγήσεις, να εμπεριέξουν τα φαινόμενα με νόημα. Δεν είναι το τέλος που σκέφτεται τα παραμύθια. Το παραμύθι απ' την άλλη είναι μια φανταστική ιστορία που ο στόχο έχει το ηθικό δίδαγμα. Παρουσιάζεται σε όλες τις κουλτούρες. Συχνά έχει πάρει μοτίβα από το μύθο και την προφορική παράδοση. Δεν ασχολείται με τα μυστικά της και τα φαινόμενα της φύσης. Τα ήρωες και τα στοιχεία του κόσμου τους προέρχονται από το φανταστικό. Σωτικά, νεράιδες, απλούς ανθρώπους που μπορούν να γίνουν οι ήρωες της επόμενης μέρας αφού θα σώσουν το χωριό από το δράκο, αλλά σε καμία σε περίπτωση δεν αναφέρονται σε θεούς, σε ημίθεους, σε χαρακτήρες που έτσι κι αλλιώς στέκονται πολύ μακριά από το παιδί και είναι αδύνατον από αυτό να πάρει ηθικό δίδαγμα. Το παραμύθι, ενώ έχει ένα ηθικό δίδαγμα, δεν έχει στόχο να πείσει για την αλήθεια του, όπως κάνει ο μύθος, παρά μόνο να διδάξει. Εντάξει. Έχετε κάποια απορία μέχρι εδώ? Μπράβο. Με την νοηματική. Τα παραμύθια αντλούν, όπως είπαμε, το υλικό τους από το χώρο του φανταστικού. Αυτό είναι και η μεγαλύτερη συμβολή τους και η παιδαγωγική τους αξία. Η μεγαλύτερη συμβολή τους στην ανάπτυξη ενός παιδιού και η παιδαγωγική του αξία. Δουλεύοντας με χρήστες που υπάρχει μια εξαιρετικά τραυματισμένη παιδική ηλικία, άρα και μια καθήλωση σε άπειρα κενά, κενά όπου δεν υπάρχει καμία αφήγηση για ηθικό δίδαγμα, αλλά πολλές φορές η εμπειρία είναι τελείως κακοποιητική ως προς την υπόδειξη του κόσμου, είναι εντυπωσιακό πως ενήλικοι χρήστες, ακούγοντας παραμύθια, κάνουν τις πρώτες συνδέσεις ανάμεσα στο καλό και το κακό και είναι
ο λόγος που τα αξιοποιούμε πολύ στη θεραπεία είναι γιατί είναι η πρώτη φορά που μπορούν να ταυτιστούν με ήρωες. Ήδη η δυνατότητα του παραμυθιού είναι ότι το παιδί μπορεί να ταυτιστεί και μπορεί να φανταστεί τον εαυτό του να πραγματώνει το ηθικό. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για την ανάπτυξη του ανθρώπου. Σε ένα βήμα επόμενο μπορεί να δει τον εαυτό του ως ήρωα που πραγματώνει το ηθικό χωρίς να περιμένει και κανένα όφελος. Μαθαίνει δηλαδή την αξία της επιλογής ανάμεσα στο καλό και στο κακό χωρίς να περιμένει ανταμοιβή. Αυτά είναι θεμέλια πολύ σημαντικά για την ορίμανση του ανθρώπου. Είναι ο λόγος που ο Φρόιντ ασχολήθηκε πάρα πολύ με την επίδραση του μύθου στον ανθρώπινο ψυχισμό. Ο ίδιος διάβασε την επίδρασή τους μέσα από τα αρχέτυπα που καλλιεργούν τα παραμύθια, μέσα από τη δόμηση του ψυχικού οργάνου, μέσα από το εγώ, αυτό και εκείνο. Τα παραμύθια έλεγε ότι αντλούν τις φιγούρες τους από το χώρο του ασυνείδητου, του ενστίκτου, στο εγώ που είναι η πραγμάτωση του ανθρώπου, τη σχέση του ανθρώπου με την πραγματικότητα, ο ήρωας του παραμυθιού μπορεί να του υποδείξει δρόμους και στη σχέση με, το υπερκείμενο κριτή, ο οποίος είναι το υπεργό. Έλεγε ότι ο ήρωας επίσης είναι ένας δρόμος προς τα εκεί και η επαφή του ανθρώπου με την πραγματικότητα είναι αυτή που μπορεί να τον προστατεύσει. Τα παραμύθια έχουν μία αφετηρία πάρα πολύ σημαντική, με συγχωρείτε. Okay. Τα παραμύθια λοιπόν έχουν μία αφετηρία που προϋποθέτει το παιδί, ο άνθρωπος που τα ακούει, να βγει από το χρόνο. Λέει, μια φορά και έναν καιρό, τόσο μακρινό καιρό, ώστε, τόσο κοντινό καιρό, ώστε, και εκεί βάζουμε τις συνισταλμένες, που το παιδί μπορεί να δει τον εαυτό του ελευθερωμένο από το χρόνο, και καταλήγουν στο... Μετά από μία διαδικασία που θα την περιγράψουμε, στο ζήσαμε κι εμείς καλά και αυτή καλύτερα, που είναι η εμβάφτιση του ψυχισμού του παιδιού στην ελπίδα. Αλλά ένας έμπειρος αφηγητής παραμυθιών λέει και όσα από αυτά σας είπα, ούτε τα ζήσα, ούτε τα. Και εκεί που εκείνη περπάτησα με μύθια, εγώ περπάτησα με χάρτινα παπούτσια. Εννοώντας ότι όλη αυτή η περιπέτεια μέσα στην οποία ο μικρός άνθρωπος εμβάφτισε τον εαυτό του, είναι έξω από το χρόνο, αλλά και μακριά από την πραγματικότητα. Και τώρα η δουλειά του είναι να το βάλει ως έχοντας το δίδαγμα, μέσα στην πραγματικότητά του την ίδια. Ψάχνω να βρω μια εισαγωγή που ξεκινάω λίγο όταν δουλεύω παραμύθι στη φυλακή, γιατί το αγαπούνε πάρα πολύ όταν το ακούνε. Το λεπτό. Είναι εντυπωσιακό πως άνθρωποι οι οποίοι έχουν όλη αυτή τη διαδικασία της κακοποίησης και της σκληρότητας της ζωής τους, σε ένα παραμύθι, θα το βρω, έρχονται να ακούσουν τη δυνατότητα του εαυτού τους να ξαναγίνει παιδί, αλλά να ξαναγίνει και ένας ήρωας. Μια εισαγωγή λοιπόν κάθε φορά που δουλεύουμε ομάδα παραμυθιού στη φυλακή είναι ως εξής.
Ποιος ξέρει από πού να έρχονται αυτές οι ιστορίες, μεγάλες και μικρές. Μην ξεπηδούσαν από τη φλογέρα, μήπως από τη φωτιά. Μην έρχονταν από κάποιο ποταμό ή από κάποια λίμνη. Μην ήταν οι φωνές των ξωτικών ή μήπως ο χορός από τις νεράες. Μήπως τις έφεραν μαζί τους οι καλικάτζαροι τα Χριστούγεννα. Μαζί θα ταξιδέψουμε μοναχά με τη φωνή και θα θυμίσουμε ιστορίες που θυμούνται οι παλιοί. Ιστορίες που τις ήφαινε το μυαλό και τις μετέφερε ο λόγος. Ιστορίες που κουβαλάνε σοφία, έρωτα, δάκρυα, πάθη και λάθη των ανθρώπων, αλλά και στεναγμούς έγκας. Κάθε λέξη να μας θυμίζει και μια βελονιά από τα υφαντά τους ή ένα σπυρί από το καλαμπόκι που ξεσπήριζαν τα βράδια. Κάθε παραμύθι και μια μάζοξη ή ένας ξενιτεμός. Θα πούμε ψέματα, θα πούμε αλήθεια. Ψέματα όμως και αλήθεια, γιατί έτσι είναι τα παραμύθια. Και όπως λένε και οι παλιοί, όσα μύθια, τόση και αλήθεια. Και όταν με βλέπουν λοιπόν στον Πορταλό, μου λένε, έλα Μαρουσό να μας πεις για τα μύθια. Το συγκρατήσεις και το αγαπούν πολύ. Ιστορία, τα παραμύθια όπως κάθε ζωντανή οντότητα έχει μια ιστορία. Έχει μια ιστορία που έχει να κάνει με σχολές παραμυθάδων, φιλολόγων, ιστορικών που έψαξαν να δουν αυτό το ποτάμι της ανακούφισης. Γιατί παραμύθι σημαίνει παρηγοριά, ανακούφιση, φροντίδα. Αυτή η φροντίδα που στέκεται παρά το μύθο. Παραμύθι, από το μύθο. Από πού έρχεται. Έχουν δημιουργηθεί λοιπόν σχολές σε σχέση με την προέλευση του παραμυθιού. Είναι σχολές, παύλα θεωρίες. Είναι η ενδοευρωπαϊκή θεωρία, η οποία είναι πολύ γύρω από το έργο των αδελφών Γκριμ του 19ου αιώνα, όπου τα παραμύθια, η θέαση στα παραμύθια είναι ως ιστορίες κατάλοιπα των μύθων της ενδοευρωπαϊκής πυλής που μετανάστευσε στην Ευρώπη. Θεωρούνται, οι πυρήνες των παραμυθιών πιστεύουν ότι είναι διαμελισμένοι παμπάλαιοι μύθοι που συγχωνεύτηκαν και εμπλουτίστηκαν με θρησκευτικά και πολιτιστικά στοιχεία των κατεκτημένων από τους ενδοευρωπαίους λαούς. Είναι η Ινδική θεωρία, με σημαντικό εκπροσωπό της το σανσκριτολόγο Θεοδόρ Μπέρτεϊ, όπου τα παραμύθια, ο πυρήνας των παραμυθιών θεωρείται και να ζητάται να είναι σε παλιές αφηγήσεις των Ινδών που συνθέθηκαν από παλιά μοτίβα ιστοριών που έρχονται από την Ασία και που έφτασαν στην Ευρώπη εξαιτίας τριών παραγόντων. Της προφορικής παράδοσης, όπως μεταφερότανε από εμπόρους και ταξιδιώτες, της γραπτής παράδοσης λαών που δόθηκαν ως κληρονομιά και των κατακτήσεων. Είναι η εθνολογική θεωρία γύρω από τα παραμύθια, όπου υπάρχει μία έμφαση στην ότι τα παραμύθια είναι μία γέφυρα που διασφαλίζει την ψυχική ενότητα των ανθρώπων και στην πραγματικότητα, αν τα εξετάσουμε λίγο, θα δούμε ότι έχουμε παράλληλη εμφάνιση των ίδιων φαινομένων σε διαφορετικούς τόπους και χρόνους. Έτσι, το ίδιο θέμα παραμυθιού μπορούμε να το δούμε να επαναλαμβάνεται σε διάφορες χώρες και σε διαφορετικές εποχές. Μεγάλη είναι η μελέτη των κοινωνιολόγων γύρω από τα παραμύθια, όπου τα παραμύθια καθρεφτίζονται ως ένα απόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας που τα στοιχεία τους μας πληροφορούν για την κοινωνική τη δομή, για την οικονομική οργάνωση, το θρησκευτικό σύστημα, αλλά και τους θεσμούς συγγένειας μέσα σε μια οικογένεια. Είναι η ιστοριογραφική θεωρία, με σημαντική τη φιλανδική σχολή γύρω από αυτό, όπου εδώ σε αυτή τη σχολή καλλιεργήθηκαν τα πρώτα
αρχέτυπα των παραμυθιών. Ο Hans Christian Andersen έρχεται σε συνέχεια της δουλειάς αυτής της πολύς. Είναι η μυθολογική θεωρία, όπου εδώ κυριαρχούν οι Γερμανοί φιλόλογοι, όπως ο Φρίς και όπως ο Κόξ, όπου τα παραμύθια στην πυρήνα τους έχουν ρίζες από πρωτόγονους κοσμογονικούς και αστρολογικούς μύθους, των οποίων αποτελούν προέκταση και ανασύνθεση. Οι ήρωες των παραμυθιών είναι προσωποποίηση σε αυτή τη σχολή για φυσικό στοιχείο και φαινομένο. Η σχολή αυτή είναι η πρώτη, είναι η μόνη σχολή που προσομοιάζει, που έρχεται πολύ κοντά στην λειτουργία του μύθου έτσι όπως οι αρχαίοι Έλληνες το είχαν. Έχουμε τη συμβολική θεωρία, όπου τα παραμύθια εξετάζονται ως περιγραφές τελετουργιών μύησης. Έτσι θεωρούνται απόϊχος από μνήμες παλιών θρησκευτικών, παγανιστικών τελετουργιών και απόκριφων λειτουργιών. Οι τελετουργίες αυτές, προκειμένου να γίνουν ευρύτερα, αποτυπώνονται και εκφράζονται στο παραμύθι με ένα συμβολικό τρόπο. Υπάρχει η ρομαντική θεωρία των ονείρων. Τα παραμύθια λέει φτιάχτηκαν από όνειρα. Τη θεωρία αυτή την Γερμανοί επίσης την διερεύνησαν και πολύ με αυτούς συνδέθηκε ο Γιούγκ και η θεωρία του για το συλλογικό ασυνείδητο. Στα καθημάς έχουμε την τυπική ανάγνωση της ψυχαναλυτικής ψυχολογικής σχολής, όπου τα παραμύθια αναγνωρίζονται ως πολύτιμο πλαίσιο γεμάτα αρχέτυπα και σύμβολα που ανασύρουν οντότητες από το συλλογικό ασυνείδητο, μας δίνουν πληροφορίες για την εσωτερική διαδικασία του ανθρώπου και όλο αυτό το υλικό είναι μπορεί να λειτουργήσει ως μια μοναδική γέφυρα για την αρμονική κοινωνική ενσωμάτωση, τις κοινωνικές σχέσεις του ανθρώπου και τη διαχείριση των γεγονότων. Αυτή είναι η στιγμή που τα παραμύθια αρχίζουν να μπαίνουν στον χώρο των ψυχοθεραπείων. Πολύ μεγάλη η κουβέντα γύρω από αυτά και του Φρόιντ και του Γιούγκ με τις συγκρούσεις που αυτό είχε. Έχουμε την ανθρωπολογική θεωρία, όπου τα παραμύθια είναι οι καθρέφτες των στοιχείων που επιβίωσαν από τους πρωτόγονους λαούς και μας φέρουν ό,τι διατηρήθηκε στη μνήμη των ανθρώπων. Η εκλεκτική θεωρία είναι μια θεωρία που υπερτονίζει το ρόλο των αφηγητών, ότι όλα αυτά, ακόμη και αν έρχεται από σύμβολα παλιών κόσμων, ακόμη και αν έρχονται από ιστορίες που έμποροι και ταξιδιώτες φέρανε, ακόμη και αν είναι εσωτερικές δομές που αναδύονται, είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος του αφηγητή. Η εκλεκτική θεωρία είναι πάρα πολύ και το έργο της, έχει δώσει πολλά σε αυτό που σήμερα έχουμε σαν εξέλιξη στη ψυχοθεραπεία, στην αφηγηματική ψυχοθεραπεία. Και έχουμε και τη δομική προσέγγιση. Εδώ είναι πολύ το χεράκι του ο ανθρωπολόγος ο Κλοντ Λεβί-Στρος, όπου στα παραμύθια κάνει ανάγνωση των διαφόρων προβλημάτων μιας κοινωνίας, αλλά και των τρόπων επίλυσης. Το που λέει ο Κλοντ Λεβί-Στρος είναι ότι η ομοιότητα των παραμυθιών, έτσι όπως τη συναντάμε στον κόσμο, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας πολύτιμος καθρέφτης για τη δομή που διέχει τον ανθρώπινο εγκέφαλο, η οποία είναι η ίδια στην Ινδία, είναι η ίδια στην Γαλλία, είναι η ίδια στην Αγγλία και είναι και η ίδια τα τελευταία χιλιάδες χρόνια. Για την μορφή των παραμυθιών σαν εργαλείο, και για να δώσουμε και ένα μπούσουλα, γιατί θα σας αφήσω λίγο να βάλουμε λίγο, γιατί μιλήσαμε και για τη διάσταση, το πόσο τα παραμύθια τα επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά των τόπων και των χρόνων. Στην ταξινόμηση των παραμυθιών έχουμε μία λίγο διάκριση ανάμεσα σε μια ομάδα παραμυθιών γύρω στον κόσμο και σε μια διάκριση
που αφορά τα ελληνικά παραμύθια, τα παραμύθια που γεννήθηκαν εδώ στην Ελλάδα, στην Κύπρο, δηλαδή στον χώρο που ακουμπούσε ελληνικός πολιτισμός. Συνήθως στα παραμύθια που έχουν την επιρροή της Ενδοευρωπαϊκής σχολής, έχουμε εκτεταμένους μύθους για ζώα και ήρωες των παραμυθιών αυτών είναι ζώα. Εξέλιξη αυτής της σχολής θα τη δείτε στο παραμύθι «Η πεντάμορφη και το τέρας», όπου αυτό το τέρας εκεί που το κυνηγάει μια κατάρα, το κυνηγάνε διάφορα, είναι και κάτι που μοιάζει με λύκο και αρκούδα. Είναι μια εξέλιξη. Τα μαγικά παραμύθια αναφέρονται σε γίγαντες, σε δράκους, σε μάγισσες και έχουν έντονο το μαγικό στοιχείο. Υπάρχουν αστεία, ευτράπελες αφηγήσεις και κουβέντες και εικόνες που αναφέρεται στα παθήματα των κουτών, στα ξεγελάσματα των δράκων. Και είναι και αρκετά τυπολογικά παραμύθια, δηλαδή έχουν μια φόρμα πολύ στερεοτυπική που εξελίσσεται. Τα ελληνικά παραμύθια έχουμε μαγικά παραμύθια. Έχουμε πάρα πολύ την έννοια ξόρκια, κατάδες, μάγια που λύνονται και αυτά, αλλά πολύ και με κέντρο μια φιγούρα μάγισσα, μάγισσες. Είναι διηγηματικά παραμύθια, είναι παραμύθια για τις περιπέτειες κάποιων που κίνησαν από εδώ, από εκεί. Ο Όμηρος είναι ο μεγάλος μας παραμύθας, μεγάλο παραδείγμα αυτό. Σε νεότερους χρόνους από το Βυζάντιο και μετά έχουμε θρησκευτικά ή σύναξα παραμύθια που εμπνέονται από τους βίους των Αγίων και έχουμε ακριβή κληρονομιά από τον Αριστοφάνη, τα ευτράπελα ή τα σατυρικά παραμύθια. Τώρα, γενικές αρχές του παραμυθιού. Είπαμε, ο χρόνος είναι αόριστος, αόριστος είναι και ο τόπος. Η δράση εξελίσσεται εξ ολοκλήρου μέσα από την ανωνυμία των προσώπων. Ήταν ένας δράκος, ήταν μία μάγισσα, ήταν μια γριά βαθό, ήταν ένας μικρός. Στις νεότερες εξελίξεις των παραμυθιών δίνουμε στα παιδιά ονόματα. Το παραμύθι περιγράφει μία ιστορία, ένα πρόβλημα που πλέκεται γύρω πίσω από αιτίες και αποτελέσματα και όπως κάθε αφηγηματικό κείμενο έχει αρχή, μέση, τέλος. Και ακολουθώντας την μορφολογική περιγραφή των παραμυθιών από τον Βλαντιμίρ Πρόπ, αγαπώ πάρα πολύ την ανάγνωση και τον κόπο που έχει κάνει κυρίως τα εβραϊκά παραμύθια, έχει συγκεκριμένα δομικά στοιχεία, όπως χωροχρονικό πλαίσιο. Καμπάρις χειμώνα, είχε πέσει χιόνι και ο ήλιος δεν έβγαινε. Και είπανε ότι μόνο όποιος ο γενναίος θα μπει στο δάσος να βρει το βοτάνι κάτω από τη γερική οξιά. Θα βράσουμε το βοτάνι και θα λιώσουμε. Έχει χαρακτήρες. Έχει περιγραφή μιας αρχικής κατάστασης και ένα γεγονός που υποκινεί τη δράση. Έχει πολύ σεβαστική περιγραφή των εφοδίων που εμποδίζουν και καθυστερούν την επίλυση του προβλήματος. Έχει περιγραφεί της εσωτερικής αντίδρασης των χαρακτήρων. Οι άνθρωποι που πάγωναν και πάγωνε και η ψυχή τους και όσο πάγωνε η ψυχή τους σταμάτησαν να χαμογελούν και μετά δεν μιλούσαν ο ένας τον άλλο. Και αυτό το ζωντανό χωριό έγινε το χωριό της σιωπής. Έχει την αντίδραση των χαρακτήρων για την επίλυση του προβλήματος. Έχει την εσωτερική αντίδραση, αλλά έχει και την περιγραφή της εξωτερικής δράσης. Έχει τις προσπάθειες. Έχει τη στιγμή της κορύφασης της δράσης. Έχει τη φθήνουσα δράση και αφού βρήκε το βοτάνι έπρεπε να ξαναπεράσει την παγωμένη ποταμό και να ξανανεύει εκείνα τα γυμνά βράχια
που γλιστρούσε από τις λιτσίνες και τόσο τον έστρωχναν πίσω στο ποτάμι. Έχει τη λύση του προβλήματος, το έφερε το ποτάμι. Έχει την το επιμήθειο και έχει την αποτίμηση των γεγονότων και των χαρακτήρων που εδώ έχει πάντα ο παραμυθάς στο νότο να βάλει την ελπίδα. Και σαν αυτή καλά και εμείς καλύτερα. Τώρα, όπως το ξέρετε και όπως το θυμάστε από τις αφηγήσεις με μαμάδων, γιαγιάδων, παππούδων και τα σχετικά. Τα θέματα είναι νερά, άιδες, δράκι, ξωτικά, γοργούνες, βαροψιλοπούλες, μεταμορφώσεις, δυσμορφοί άνθρωποι. Έχουμε και κάποια εθνολογικά χαρακτηριστικά, ο δράκος που έτρωγε τα παιδάκια. Έχουμε επεισόδια που εκφράζουν μαγεία, το υπερφυσικό, το υπερφυσικό. Έχουμε οπωσδήποτε τη δήλωση της σχέσης στην αφήγηση του παραμυθιού. Καλημέρα, καλησπέρα της αφεντιάς σας. Μύθι, μύθι, παραμύθι, το κουκί και το ρεβίθι, αυτό που θα δηλώσει το ερέθισμα που θα τραβήξει την προσοχή. Με όλα αυτά τα στοιχεία και θα σας ζητούσα να ανακαλέσετε τη δική σας εμπειρία από τα στοιχεία των παραμύθιων, τη στιγμή που ακούγατε εσείς παραμύθια, είναι γιατί το παραμύθι έχει αναντικατάστατη αξία για το παιδί. Σε αυτό το σημείο, αν σας άκουγα, θα ήθελα να ακούσω τι πιστεύετε και τι ξέρετε από την ζωή σας και την εμπειρία σας. Βίκυ, δεν ξανανοίγουμε εκείνο το messenger, μήπως τους ακούσω. Γιατί μου το κλείσε. Έλα, Βίκυ. Ναι, το... μήπως ακούμε λίγο καλύτερα. Ναι. Λοιπόν, αν θέλει κάποιος να σχολιάσει κάτι, να ρωτήσει κάτι. Ποια είναι, λέτε, τα ωφέλη του παιδιού. Πώς είπες, Μαρουσό? Τα ωφέλη του παραμυθιού. Ποια νομίζετε ότι είναι τα ωφέλη του παραμυθιού, μάλιστα. Ποιος θα ήθελα να πει. Και εγώ θα ρωτήσω τι κάνουμε στη σημερινή εποχή και πώς να μιλήσεις, παιδί, σε νεράιδες και δράκους όταν όλη μέρα είναι μπροστά στο Nintendo. Παρακαλώ. Ναι, μπορώ να πω δύο λόγια. Παρακαλώ, βεβαίως. Ναι, ναι. Ωραία, στα τόσα πολύ ωραία και ενδιαφέροντα που μας είπατε, κυρία Χαρκιά, που θίξατε όλο το φάσμα βέβαια της έννοιας παραμύθι με τις διάφορες σχολές, τις διάφορες ερμηνείες κλπ. Εγώ έχω ασχοληθεί από μια διαφορετική πλευρά, αλλά επίσης έχω βρει πάρα πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα και έχω γράψει κάπως απάνω σε αυτό. Θα ήθελα να τονίσω και σε σχέση βέβαια πάντα με τα παιδιά που είναι το ενδιαφέρον μας, αυτή τη λειτουργία του αφηγητή, του παραμυθά. Πείτε μου λίγο, πώς ασχολείστε με τα παιδιά. Ασχολούμαι με τα παιδιά μέσα από το θέατρο για παιδιά που διδάσκω στο Πανεπιστήμιο. Είναι λοιπόν πολύ αξιοσημείωτη η δουλειά και ο ρόλος του αφηγητή, του παραμυθά και ο τρόπος με τον οποίο ο παραμυθάς έχει μετατραπεί από τον παραδοσιακό παραμυθά παύλα αφηγητή σε σύγχρονο performer. Βλέπουμε σήμερα πλέον η αφήγηση να παίρνει καινούργιες διαστάσεις και να γίνεται εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, μεταφέροντας στα παιδιά όλα αυτά τα μηνύματα τα οποία έχουν τα παραμύθια, αλλά εμπλουτίζοντάς τα οπωσδήποτε και με τα σύγχρονα δεδομένα. Το ίδιο πράγμα προχωρά ακόμα περισσότερο μέσα στο digital storytelling. Είναι και αυτό μια πολύ σύγχρονη σύνθετη μορφή
που το παραμύθι και η αφήγηση παραδοσιακά μετατρέπεται σε ψηφιακή αφήγηση και είναι κάτι που μας απασχολεί και στο πρόγραμμα που κάνουμε, το VAST κλπ. Οπότε είναι πάρα πάρα πολύ ωραία και ενδιαφέροντα όλα αυτά. Εγώ μιλάω για ένα βήμα πριν. Ναι, το ξέρω. Απλά είπατε να πούμε μια κρίση και ένα σχόλιο. Δεν κάνω κάτι άλλο. Πραγματικά εκεί ήθελα να καταλήξω για το πώς στη λεκάνη που δημιουργείται όλο αυτό το θαυμάσιο υλικό της αφήγησης, τι ωραίες ευκαιρίες πραγματικά από πρωτότυπους δρόμους και μοναδικούς, γιατί οι αφηγητές για μένα είναι όλοι μοναδικά εμπνευσμένοι άνθρωποι, μπορούν να βάλουν και στον εξωγήινο πίσω να έχει μία μάγισσα από το δέντρο που πήγε και τούτο σε ραβδάκι και κάτι έκανε. Ναι, μιλάω ναι. Για το πόδι και σήμερα στην τάξη, ειδικά τα μικρά παιδιά, την μονομανία γύρω από τα ηλεκτρονικά μέσα και όλο αυτό το κομμάτι που μιλάμε για εξάρτηση από το ίντερνετ και πια μιλάμε από το δημοτικό. Μη σας πω τις τελευταίες τάξεις της προσχολικής αγωγής και του κεντρίζει στο ενδιαφέρον. Εκεί λοιπόν, στην αφήγηση του παραμυθιού και στη δουλειά που έχει ο εκπαιδευτικός να κάνει με αυτή την ηλικία, έχουμε να κάνουμε με την αναγκαιότητα αξιολόγησης σε τι αισθητικό μέσο το κάθε παιδί είναι πιο εύκολα παρακινούμενο. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε άλλα παιδιά που είναι ακουστικά, αλλά έχουμε και την αξία της μουσικής παράλληλα. Υπάρχουν εξαιρετικά δοχεία, μουσικά μπολ που παράγουν ήχους που τα παιδιά δοκιμάζουν. Οι δραματοθεραπευτικές συνθέσεις οπωσδήποτε. Μην ξεχνάμε ότι η αξία του παραμυθιού είναι η δυνατότητα του παιδιού να ταυτιστεί με τον ήρωα, αλλά ταυτιστεί και με τον αντίληρο της ιστορίας. Γιατί είναι θυμωμένο με τη μαμά του και τον μπαμπά. Ή η αξία να δει στον κακό τον λύκο και τα καλά στοιχεία που είχε. Και να συνθέσει μία μέσα από μία ομάδα την αφήγηση του λύκου σε μία κοκκινοσκουπίτσα με τελείως άλλο αποτέλεσμα. Το παραμύθι λοιπόν σήμερα σαν παιδαγωγικό αξιοποιεί πολύ στοιχεία από τη μουσικό εκπαίδευση και μουσικοθεραπεία. Αξιοποιεί πολύ δραματοθεραπευτικές, ξέρετε σαν άνθρωπο που ασχολείστε με το θέατρο, θεατρικές απεικονίσεις αν μου επιτρέπετε η έκφραση. Να παίξουμε μια σκηνή. Μπορεί να παίξουμε και την κοκκινοσκουπίτσα με τις φιλενάδες της που έρχονται, τις νεράιδες, τον ύπνο της και την επισκέπτονται και τη συμβουλεύουν. Μπορούμε να παίξουμε μια σκηνή με τα δέντρα που ενώ η κοκκινοσκουπίτσα περνάει, τις ψιθυρίζουν τις συμβουλές. Μπορούμε να παίξουμε μια ομάδα με τα φύλλα που πέφτουν από αυτά τα δέντρα και τους δείχνουν έναν δρόμο που την προειδοποιούν και μπροστά τη σε περιμένει. Και κοίτα να δεις τι θα κάνεις και θα πάρε αυτό. Κράτα μας την ποδιά σου και δεις τι θα πάρει. Πάρα πολλά να παίξουμε γύρω από αυτό. Πάρα πολύ φέτος το καλοκαίρι δούλεψα με την Στέγη Ανηλίκων Σύρου με τα εκθέματα του Κυκλαδικού Μουσείου που έχουμε εκεί. Το μακρύ ταξίδι μιας, γιατί υπάρχει ένα πολύ μικρό άγαλμα το οποίο το λένε το κοριτσάκι της Κέρου. Αυτό είναι το τοπονύμιο μέσα στο. Και από πού ξεκίνησε αυτό το κοριτσάκι, με το δεδομένο ότι στη Στέγη Ανηλίκων είναι πάρα πολλά παιδιά που με κάτω από ιδιαίτερα σοβαρές κοινωνικές και νομικές συνθήκες φιλοξενούνται στη Στέγη Ανηλίκων και είχαμε μια ευκαιρία να μιλήσουμε για το δικό τους ταξίδι και τι θα έλεγε η κόρη, τι έχει να πει στον καθένα, από ποια γωνιά, ποιο άλλο έκθεμα
του μουσείου είναι εκεί να τους δώσει όπλα για το ταξίδι τους. Εξελίξαμε ένα παραμύθι μέσα στο Μουσείο Κυκλωρικής Τέχνης. Μαρουσό, συγγνώμη που σε διακόπτω. Μ' ακούω. Μπορείς μου είπα να κάνω το σημείο. Κοίτα, καμία. Οκ, καλύτερα. Α, γιατί αντιφώνησε. Οκ. Επίσης, θα ήθελα να σας δείξω ένα δείγμα με μία ομάδα ενηλίκων που δουλέψαμε, γιατί σε παραμύθι ζωής που είναι η θεραπεία, εξελίξαμε και ένα αφήγημα τη μεγάλη σήμερα του Καραγάτσου και δούλεψα με μία ομάδα στη Σύρο. Αν μπορούσα να σας δείξω φωτογραφίες. Δεν ξέρω αν είναι ορατές. Από το ίδιο το ακίνητο, όπου οι άνθρωποι μπαίνοντας μέσα, οι φωτογραφίες αυτές ήταν διάσπαρτες στο χώρο, μαζί με μία αφήγηση που το ίδιο το κοκκινόσπιτο είχε για τη ζωή του. Και έτσι ο καθένας είχε να πάρει αυτή την αφήγηση και συνάμα να επιστρέψει πριν φύγει το κοκκινόσπιτο αυτό που ο ίδιος θα είχε βιώσει, γιατί μετά τη συστημική αναπαράσταση που εκεί βιώθηκε. Αυτό είναι ένας τρόπος που έρχεται η αφηγηματική τέχνη, όπως μας διδάχτηκε παραμύθι, στην ψυχοθεραπεία ενηλίκων. Είναι πάρα πολλοί τρόποι γύρω από αυτό. Λοιπόν, Μίλη, πόση ώρα έχουμε εκεί? Τώρα, μ' ακούς? Πόση ώρα έχουμε? Έλα μου. Ωραία. Άρα είναι ώρα να περάσουμε στο βιωματικό. Γιατί αν συνεχίσουμε για το παραμύθι, όπως λέει ο κύριος Θεόδωρος. Δεν συγκρατεί. Ναι. Λοιπόν. Θέλω να σας πω κάτι. Το παραμύθι μας δίνει ένα εξαιρετικό χάρτη για τη ζωή μας, ένα εξαιρετικό χάρτη για τους στόχους μας, ένα εξαιρετικό χάρτη για όσους δουλεύουν θεραπευτικά, δουλεύουν με ανθρώπους, γιατί μας βάζει μπροστά στη δυνατότητα να δράσουμε. Θα σας δώσω λίγο τις βασικές αρχές που η Ρωσική Σχολή έχει περιγράψει. Το παραμύθι γεννιέται σχετικά μια απουσία. Απουσία προσώπου, απουσία μάνας που έχουμε μια μητριά, απουσία πόρων, απουσία δυνατοτήτων. Υπάρχει ένα πρόβλημα ή μια απαγόρευση που απευθύνεται στον ήρωα. Υπάρχει μετά η ανάγκη του ήρωα να παραβεί αυτή την απαγόρευση. Έτσι. Υπάρχει ένας ανταγωνιστής. Ένα πρόσωπο που τον εμποδίζει, που τον δυσκολεύει. Υπάρχει μια δολιοφθορά. Υπάρχει μία μεσολάβηση. Μεσολαβεί τώρα μια σοφή νεράιδα που έρχεται και του λέει «Κοίτα, θα μην πας εκεί και θα κάνεις αυτό». Υπάρχει, το παραμύθι στην ουσία και η δράση του ξεκινάει με την αναχώρηση του ήρωα για να συναντήσει το σκορού. Υπάρχει ο εφοδιασμός του ήρωα.
η επέμβαση της φιγούρας που έχει μεσολαβήσει, η οποία γίνεται δωρητής και υποστηρίζει τον ήρωα στα εμπόδια του, η μετακίνηση και το ταξίδι του ήρωα προς άλλο τόπο, υπάρχει η πάλη του ήρωα με έναν ανταγωνιστή, ο στιγματισμός του ήρωα και το βάρος από καταστάσεις που φαίνεται ότι δεν έχουν διέξοδο και δεν πορεύονται, η νίκη του ήρωα απέναντι στα εμπόδια και στον ανταγωνιστή, άρα η εξάλληψη της δυστυχίας και της έλλειψης. Υπάρχει η καταδίωξη του ήρωα και η διάσωση του. Υπάρχει η επιστροφή του ήρωα. Η μη αναγνωρίσιμη άφιξη. Υπάρχουν το ξεσκέπασμα των εμποδίων και του ανταγωνιστή, η μεταμόρφωση του ήρωα του παραμυθιού στον ήρωα που φέρνει το δώρο της επίλυσης, της νίκης και της ανακούφισης, υπάρχει η τιμωρία του ανταγωνιστή και συνήθως το δώρο του είναι, επιστεγάζεται μέσα από όλες τις πράξεις της αναγνώρισης, ένα γάμο. Για το δικό μας παραμύθι θα βάλουμε η επίτευξη των στόχων. Τι θέλω λοιπόν από σας, στο χαρτί που σας έχω ζητήσει να έχετε, θέλω να ξεκινήσετε να φτιάξετε το δικό σας, το χάρτη του δικού σας παραμυθιού. Εάν είναι δυνατόν σε ένα δεύτερο χαρτί, τον ήρωά σας ζωγραφίστε τον. Αν είχα πλαστενίλη θα σας ζητούσα να το φτιάξετε σαν ανθρωπάκι, να τον βάλετε εδώ, εκεί και παραπέρα. Ποιος μπροστά σε τι είναι αυτός ο ήρωας, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του, ποια είναι οι ιδιότητές του, ποια είναι τα εμπόδια του, τα εσωτερικά, αλλά και οι δυνατότητες. Συνήθως τα εμπόδια, όπως όταν δουλεύουμε με παραμύθια, είναι οι κουρτίνες που κρύβουν τις δυνατές μας πλευρές. Ποιο δρόμο έχει να κινηθεί, ποιο είναι το πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει. Για να το αντιμετωπίσει, να το επιλύσει, ποιο δρόμο πρέπει να περάσει, πώς είναι αυτός ο δρόμος. Ποιο είναι το μαγικό στοιχείο που τον βοηθάει. Ποια είναι τα εμπόδια που τον ανταγωνίζονται στο στόχο του. Πώς πορεύεται το δρόμο του, πορεύεται μόνος, βρίσκει συντρόφους. Τι είναι αυτό. Αυτή η σύνδρομη μπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα, αλλά μπορεί να είναι και πέτρες στο δάσος που μετά από ένα όνειρο έχουν χαραγμένα από κάτω σύμβολα που τον καθοδηγούν σε ένα δρόμο και τον αποτρέπουν από έναν άλλον. Πώς φτάνει πίσω, ποια είναι η λύση που φέρνει, ποια είναι η αναγνώρισή του. Ξεκινώντας να το κάνει και λυπάμαι πάρα πολύ με αυτή την... Να οργανώσετε το χάρτη των λύσεων. Επενδύοντας τον εαυτό σας με τα μαγικά χαρακτηριστικά, τα εξωπραγματικά, τα έξω από το χρόνο, άρα ανοιγμένα στο χρόνο όλων των δυνατοτήτων, μπροστά σε μια κατάσταση που είναι ανεπίλητη, εμπόδιο, δυσκολία ή να μπορέσετε να δώσετε απάντηση, να δείτε το δρόμο και το ταξίδι ανάμεσα σε εμπόδια και σε επιτεύγματα, σε διεκδικήσεις,
σε κατορθώματα, σε συνάντηση με μαγικά στοιχεία που στην πραγματικότητα είναι οι μισοφές μας πλευρές που μας κατοικούν και περιμένουν να μας δώσουν λύση, και πώς πορευόμαστε το δρόμο της επίτευξης τους στόχους μας. Και εάν το πρώτο επίτευγμα είναι το να υπερπηδήσουμε τα εμπόδια και να κερδίσουμε τους στόχους μας, το δεύτερο όφελος, μην ξεχνάτε τον Καβάφη, είναι η ίδια η εμπειρία αυτού του μαγικού ταξιδιού. Πού είναι η Βίκη, την έχασα. Για να μπορούσαμε έτσι λίγο να είχα μέσα από το Messenger μία εικόνα σας. Αν θέλετε λίγο, πάρτε λίγο χρόνο. Κάντε το έτσι. Και όποιος θέλει να το μοιραστούμε. Να δούμε τη ζωγραφιά και την πορεία. Βίκη, όταν θα είμαστε έτοιμοι να τα έχουν φτιάξει, άνοιξε πάλι το Messenger λίγο να επικοινωνήσουμε πληροφορία. Προσπάθησα να μην βγω και ξαναμπω να δω αν λειτουργεί ο ήχος. Θα το χάσουμε. Έλα, Βίκη. Σας μπορεί να βλέπεις τα σχόλια. Ναι, μπορώ στο chat. Ναι, οπότε μπορεί κάποιος να σε ρωτήσει και κάποιος στο chat, αν θέλει. Ναι. Μισό λεπτό. Έλα μου. Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, θα ζωγραφίσετε τον ήρωα, τον εαυτό σας μπροστά σε ένα εμπόδιο. Θα το φανταστείτε σαν ένα ήρωα παραμυθιού. Πώς φαίνεται, πώς είναι, ποια είναι τα ιδιαίτερα του χαρακτηριστικά. Ποιο εμπόδιο έχει να υπερκεράσει. Ο δρόμος του από πού περνάει. Πώς είναι αυτός ο δρόμος. Περνάει βουνά, περνάει λίμνες, περνάει ποτάμια, περνάει εφρισμένα ποτάμια, περνάει παγετώνες. Πού περνάει. Ποιος είναι ο βοηθός ή η βοηθή του. Τι τον συμβουλεύουν. Ποιος είναι ο ανταγωνιστής στον δρόμο του. Τι του λέει. Με ποιον τρόπο τον εμποδίζει και τον αποθαρρύνει. Ποια είναι τα εμπόδια που βρίσκει στον δρόμο του. Πώς καταφέρνει και τα ξεπερνάει. Πώς καταφέρνει και γυρνάει πίσω. Είναι εύκολο να γυρίσει πίσω ή χρειάζεται να μεταμορφώσει τον εαυτό του μέχρι να περιμένει τις κατάλληλες συνθήκες να εμφανιστεί με το δώρο. Τι κρατάει που είναι το δώρο της επίλυσης του προβλήματος και του εμποδίου. Ποια είναι η ανταμοιβή του. Τι έμαθε από το ταξίδι. Αυτές όλες τις πληροφορίες είναι να τις κρατήσετε για εσάς. Δεν θα τις μεταχειριστούμε, δεν θα τις ανοίξουμε εδώ. Όμως, μπορούμε να δούμε λίγο το σχήμα, πώς είναι το εαυτό σας παραμυθάνθρωπος που ξεκινάει τη διαδρομή του, ποια διαδρομή, τι έχει διαδρομή, ποιες είναι οι απεικονίσεις των εμποδίων, του βοηθού, του ανταγωνιστή. Ε? Να φτιάξετε ένα χάρτη. Πακετώνα του δάσους, του αφρισμένου ποταμού. Πώς είναι να γίνει, ποιος είναι ανταγωνιστής, πώς φαίνεται. Ποιος είναι ο βοηθός και πώς τον βοηθάει στην πορεία με τα εμπόδια και τον ανταγωνιστή. Πώς μοιάζει το δώρο που έχει στα χέρια του. Μην ξεχνάτε ότι για τα περισσότερα παραμύθια ο ήρωας δεν είναι εύκολο να ξαναγυρίσει πίσω. Δεν γυρνάει πίσω με ανοιχτές αγκάλες. Δεν είναι εύκολο να γυρίσει. Και παίρνοντας τις οδηγίες του πρώτου μας παππού παραμυθά του Ομήρου, μην ξεχνάτε ότι ο Οδυσσέας, μεταμορφωμένος σε γέρος, μπήκε στο παλάτι του με τη βοήθεια της Αθηνάς, η οποία τον είχε έτσι μασκαρέψει, πριν μπει στην αίθουσα του θρόνου και καταστεί έτοιμος να δηλώσει την ταυτότητά του, να σκοτώσει τους μνηστήρες και να πάρει πίσω τον θρόνο του. Δεν ήταν εύκολο να ανοίξει την πόρτα. Γεια σας, ήρθα. Εσείς που τρώγατε το βιό του μου, περάστε έξω και δώστε μου το θρόνο. Έτσι, υπάρχει λοιπόν ο ήρωας, μεταχειρίζεται μια μεταμόρφωση που εκεί αξιολογεί όλα του τα σοφά χαρακτηριστικά για να γυρίσει πίσω. Και ποια είναι η εμπειρία του, τι έχει μάθει από αυτό το ταξίδι. Αυτά είναι ο χάρτης ζωής που μας βοηθούν τα παραμύθια να δομήσουμε σε σχέση με κάθε πρόβλημα αναλυτικό μας, σε σχέση με τα προβλήματα των παιδιών μας που είναι βουτυγμένα στο bullying, στη βία, στην απόρριψη, στην αγωνία για τη διαφορετικότητα τη δική τους και των άλλων. Τώρα, σαν εργαλεία γι' αυτό, αν δουλεύετε μέσα στην τάξη, εγώ δουλεύω πάρα πολύ, ακόμη και με ενήλικες, έχω το μαγικό κουτί.
που έχω μέσα φωτογραφίες. Παράδειγμα, θα για αυτές που σας έδειξα. Που είναι, δεν ξέρω αν τις βλέπετε. Είναι φωτογραφίες από πόρτες. Πόρτες παλιές, αυτή είναι η πόρτα από το σπίτι της Χήμερας που ξεκινήσαμε και δουλεύαμε. Μπορείτε να δουλεύετε, να αυτό το κουτί να έχει φωτογραφίες. Να έχει φωτογραφίες, δεν ξέρω αν φαίνεται λίγο πιο σκούρες. Είχα βρει, στο διαδίκτυο υπάρχει καταπληκτική συλλογή από φωτογραφίες του Bonfoy, ο οποίος στις αρχές του 20ου αιώνα ταξίδεψε στην Ελλάδα και πήρε φωτογραφία από τους ανθρώπους της ελληνικής υπαίθρου, άνδρες και γυναίκες και του μόχθου του. Τις παίρνω, τις κόβω και τις βάζω στο κουτάκι, άμα θέλω να δουλέψω με φωτογραφίες γιαγιά, παππού, το ζώμα και τα λοιπά. Φύλλα. Έχω επιστρατεύσει τα σεμεδάκια της γιαγιάς μου επίσης, οι οποίες μας παραπέμπουν σε άλλες εποχές, σε εργόχειρα, σε κόπο, σε εποχές που μαζευόμαστε μαζί. Τα φλιτζανάκια της επίσης. Κάτι φλιτζανάκια που μας... και έχουν και την οδογία των νου σας, ρε μάλια μου, μου σπάσε το φλιτζανάκι της γιαγιάς μου. Θέλω να πω, αφήστε τη φαντασία σας, αλλά δουλεύοντας και με παιδιά, μπορεί να είναι και ένα πιστόλι super duper που αναβοσβήνει έτσι και υπονοεί ότι είναι ένα μαγικό όπλο που θα βρει ο ήρωας στην πορεία του. Κάποτε όταν δούλευα με παιδιά το bullying, ήταν ένα παιδί που έπρεπε να μπει σε ένα εγκαταλελειμμένο κάστρο, να βρει ένα βότανο στον κήπο του κάστρο, αλλά υπήρχε εκεί ένα φάντασμα που ήταν τεράστιο, τους φόβιζε όλους, κανείς δεν μιλούσε, αλλά το παιδί όταν βρήκε τη δύναμή του από ένα πέτραδάκι που το είχε δώσει μία σοφίγρια στον δρόμο και άρχισε να παράγει ήχους δύναμης απέναντι σε αυτό το φάντασμα, είδε ότι παρατήρησε ότι αυτό το φάντασμα έχει ένα αστεράκι στον ώμο του. Και το παιδί άρχισε να επικεντρώνεται στο αστεράκι και ξαφνικά το φάντασμα μίκρινε. Συνέχισε να είναι κακιωμένο, συνέχισε να είναι λίγο ο τραμπούκος της ιστορίας, αλλά το παιδί πια δεν φοβότανε. Και μπήκε και άφοβα και πήρε το βότανο και γύρισε στο χωριό του και από τότε δεν ξαναρρώστησε κανείς από φόβο. Οπότε εκεί κάτσετε και ζωγραφίσετε μερικά αστεράκια αν έχετε τέτοιο υλικό. Έχω δουλέψει ένα παραμύθι με τα παιδιά που σας έλεγα τις στέγης ανηλίκων, με τους ταχυδρόμους του ήλιου, όπου έχουμε ο καθένας έχει παίρνει από την ακτίδα ένα μήνυμα και έχει να το πάει πίσω στην πόλη που εξορίσαν τον ήλιο, για το πώς μπορούν να ξαναφέρουν ήλιο στα σπίτια τους και στις ζωές τους. Πώς να ξαναφέρουμε την ελπίδα της ζωής και της σύνδεσης έξω από εκεί και όλες αυτές τις καταστάσεις που ένα παιδί το απομακρύνουν από το σπίτι του και το πάνε σε μια στέγη ανηλίκων. Ζωγραφίζουμε ένα μεγάλο ήλιο. Πώς είναι ο κάθε ταχυδρόμος. Λέει, εγώ είμαι εδώ και έχει μια χρυσή γραμμή και γράφει ελπίδα. Άλλος γράφει χαρά, άλλος γράφει είμαι φίλος. Σε ένα μαγικό κουτί λοιπόν που θα πληρωθώ, που θα δώσει τα υλικά αυτού του δρόμου. Αυτό το κουτί μπορεί να το κάνετε και για τον εαυτό σας. Και σε δεδομένη στιγμή, όταν έχετε να διαλέξετε ανάμεσα στη δυσκολία της προσωπικής αγκύλωσης σε φόβο και άγχος και αγωνία από ένα πρόβλημα, η απάντηση είναι φτιάξτε ένα παραμύθι. Εξάλλου τον Αϊνστάιν τον είχε πλησιάσει μια μαμά και του λέει το παιδί μου είναι πολύ καλός μαθηματικός, θέλω να γίνει επιστήμονας σαν και σένα. Τι να κάνω? Άρχισε να του λες παραμύθια. Και μετά, λέει η μητέρα, και άλλα παραμύθια. Λοιπόν, αυτά από μένα. Λυπάμαι πολύ που δεν είχα έτσι δυνατότητα να σας ακούσω περισσότερο. Όμως νομίζω ότι συν πλην βρήκαμε έναν τρόπο. Τι λες?
Λυπάμαι που δεν μπορώ να... Δεν έχει νόημα να καθίσω να ακούσω την επόμενη κυρία που θα μιλήσει, γιατί δεν... Χάρηκα πολύ που τα είπαμε ευχαριστώ. Ναι, έλα Βίκυ μου. Ευχαριστώ πάρα πάρα. Σχόλια. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέροντα όσα ακούσαμε και νομίζω ότι μας αρέσει να τον ερέθισμα στον κόσμο να αξιοποιηθούν τα παραδείγματα. Μακάρι, μακάρι. Τα παραδείγματα που έδωσε. Για μένα, το, σαν εργαλείο, σαν θεραπεύτη, είναι το, ο χάρτης των παραμυθιών. Έναν άνθρωπο που δυσκολεύεται, τον βάζω στο δρόμο του παραμυθιού που τον κατοικεί. Και είναι μεγάλο εργαλείο. Αν και μεγάλο μια εργαλείο λέξη... για όλους μας, για εμάς και για εκείνους. Εξάλλου, δεν μπορούμε σε κανέναν να προτείνουμε κάτι σαν τρόπο, σαν μέσο μάθησης, θεραπείας, ανάπτυξης, εάν σε αυτό το ταξίδι δεν έχουμε μπει εμείς. Με βάση τα όσα είπατε προηγουμένως, κυρία Χαλκιά... Να λειτουργεί ελπίζω καλύτερα το σύστημα. Από χτες είχε δείξει τις δυσκολίες του, αλλά πάντα υπάρχει τρόπος. Μαρουσό μου, υπάρχει έτσι ένα σχόλιο, κάποιος κύριος θέλει να... Δεν... Πες μου, πες μου λίγο, βοήθησε με λίγο, διάβασέ μου το. Όχι, με όχι, βάση τα όσα είπατε προηγουμένως, είναι καλό να κάνουμε μια σωστή εκπαίδευση σε αυτούς που θα διδάξουν ή που θα κάνουν το παραμύθι, διότι όλη αυτή η ανάλυση που είπατε δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι λειτουργίες του Βλαδιμίρ Πρόπ. Πρέπει λοιπόν όσοι θα πάνε να τις χρησιμοποιήσουν να έχουν διαβάσει λίγο καταρχήν τον Πρόπ και να ξέρουν τι είναι και πώς είναι για να μπορέσουν να τα κάνουν και σωστά, διότι διαφορετικά δεν ξέρω τι αποτέλεσμα θα βγάλουν. Και επίσης να επισημάνω τον πολύ σημαντικό ρόλο που παίζει το παραμύθι στη σύγχρονη μορφή του, έτσι όπως το βλέπουμε στο μεγάλο, στους δύο μεγάλους παραμυθάδες της σύγχρονης εποχής, το Τζιάνι Ροντάρι και το δικό μας Ευγένιο Τριβιζά. Ναι, και άλλους. Λεωνίδα. Και άλλους. Γιατί πια έχουμε και με την... αυτή την περιπέτεια της ανταλλαγής πληθυσμούς, έχουμε πια και τις αφρικανικές αφηγήσεις, τουλάχιστον στην Ελλάδα, που έχουν και αυτή τις επιρροές τους. Όμως, πραγματικά, αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή θάλασσα επικοινωνίας και κουβέντας. Χρειαζόμαστε χρόνο και εγώ ναι, προσωπικά, φυσικά, ίσως γιατί έχω και μια ηλικία και μια άλλη εκπαίδευση, πραγματικά θα προτιμούσα να έχω μια διαζώσης ανταλλαγή. Εγώ δεν είμαι παραμυθού, εγώ είμαι θεραπεύτρια που χρησιμοποιώ το παραμύθι. Άρα έχω να σας μιλήσω για έναν άλλο δρόμο. Όχι, τα είπατε πάρα πολύ ωραία και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Κυρία Χαρτιά, και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Κρίμα που δεν μας ακούτε από το ίδιο μέσο. Και αλλά τώρα σε ακούω όμως από εδώ. Νομίζω ότι αυτά που κάνουμε στο VAST έρχονται να δώσουν ίσως κάποια εργαλεία για να οργανωθεί καλύτερα η δουλειά σας και σε καμία περίπτωση να αντικαταστήσουν. Έτσι, γιατί θα πω για κάποια λίγο πιο τεχνολογικά πράγματα στη συνέχεια, αλλά πραγματικά σκοπός είναι να αποτυπωθούν κάποια πράγματα που αφορούν και τα παραμύθια, εκτός από τους άλλους δύο πιλότους μας, τους οποίους θα εξηγήσω στην παρουσίασή μου, τα οποία ίσως να φανούν χρήσιμα στην κοινότητα με στόχο την αξιοποίηση όσο δυνατόν το περισσότερο γίνεται των παραμυθιών ως εκπαιδευτικό εργαλείο στις τάξεις, μέσα στην θεραπεία. Και ναι, θα συγκρατήσω το όνομά σας και θα επικοινωνήσω μαζί σας. Βεβαίως και νομίζω είστε ότι... Είστε στην Αθήνα? Ναι, είμαστε στο Δημόκλητο, στην Αγία Παρασκευή. Ναι, είμαστε πολύ κοντά. Εγώ από το Χολαργό μιλάω τώρα. Ωραία. Και νομίζω ότι θα καταγραφεί έτσι κι αλλιώς η συνέχεια της σημερινής εκδήλωσης, οπότε μπορείτε να ανατρέξετε αν θέλετε, γιατί νομίζω υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία και εμείς σαν έργο έτσι θέλουμε να τα μοιραστούμε για να βελτιώσουμε αυτά που κάνουμε. Φυσικά. Θα χαρώ πολύ, θα πάρω πληροφορίες και θα έρθω και σε επαφή μαζί σας.
Ευχαριστώ πάρα να είστε πολύ, πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή και τη χαρά. Μετά από τόσα χρόνια ήταν μεγάλη η συγκίνησή μου και μεγάλη η ανυπομονησία μου να σας δω. Καλή επιτυχία στο καλό σας έργο. Και θα χαρώ να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλά. Γεια σας. Γεια, γεια. Όπως είπα πριν, η ευελιξία είναι από τις πιο βασικές δεξιότητες που χρειάζεται να έχουμε. Οπότε καταφέραμε μέσα από αυτές τις αντίξωες συνθήκες να υλοποιηθεί το πρώτο μέρος του σεμιναρίου. Και τώρα θα συνεχίσουμε με το δεύτερο μέρος, όπου η Δόκτωρ Μαρία Δαγιόγλου θα μας παρουσιάσει το εργαλείο το οποίο ανέφερε ήδη τώρα στο σχόλιο της και να δούμε λίγο πώς μπορούμε μέσα από αυτό το εργαλείο, αξιοποιώντας το, να διευκολύνουμε την δουλειά μας είτε στην τάξη είτε στην θεραπευτική διαδικασία. Οπότε, σε ακούμε. Σας ευχαριστώ. Δώστε μου ένα λεπτό να μοιραστώ την παρουσίασή μου. Πριν συστηθώ. Με συγχωρείτε. Αν βλέπετε την οθόνη μου και την παρουσίασή μου, είναι ok? Μια χαρά, μια χαρά. Ωραία, πολύ ωραία, σας ευχαριστώ. Είμαι η Μαρία Δαγιόγλου, είμαι συνεργαζόμενη ερευνήτρια στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Φυσικών Επιστημών Δημόκρητος, που βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή, στην Αθήνα. Και είμαι μέλος της ομάδας του Δημόκρητου που είναι και συντονιστής του έργου. Μετά από αυτή την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ομιλία της κυρίας Χαλκιά, θα ήθελα αρχικά να σας παρουσιάσω γενικά και να σας δώσω κάποιες πληροφορίες για το έργο μας. Και προς το τέλος, και με ό,τι χρόνο μας δίνεται, θα πω και 2-3 λεπτομέρειες για το εργαλείο, ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε, που έχουν χρησιμοποιηθεί και αξιοποιηθεί στο Βάστα και σχετίζονται με τα παραμύθια, αλλά εν τέλει έχουμε και πολλά άλλα εργαλεία, οπότε θα ήθελα να σας δώσω έτσι μια γενική περιγραφή του έργου. Λοιπόν, το VAST σημαίνει Values Across Space and Time. Είναι ένα έργο, όπως είπε και η Βίκη στην αρχή, του ορίζοντα 2020, έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το συγκεκριμένο έργο ήρθε ως απάντηση στην πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία εργαλείων τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν στο να ψηφιοποιήσουμε διάφορες πτυχές της πολιτιστικής κληρονομιάς, από την ψηφιοποίηση έργων, αλλαγμάτων, πινάκων, κειμένων, όσα και πτυχών της πολιτιστικής κληρονομιάς τα οποία δεν είναι αυτά, όπως τα συναισθήματα που μπορεί να συσχετίζονται με αυτά, τις αξίες και ούτω καθεξής. Συγκεκριμένα, στο VAST σταθήκαμε στις αξίες. Κίνητρο στάθηκε στο έργο η παρατήρηση ότι ότι είναι σημαντικό στις ημέρες μας, περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, ίσως να παρατηρήσουμε και να κατανοήσουμε τις αξίες που διέπουν τους πολίτες και άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Από τις ανθρωπιστικές επιστήμες μέχρι τη χάραξη πολιτικών, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, είναι σημαντικό να μπορούμε να κατανοήσουμε τις αξίες των ανθρώπων ως προς τους διάφορους τομείς. Ταυτόχρονα, η πολιτιστική κληρονομιά και τα έργα της, είτε αυτή είναι ηλική είτε άλλη πολιτιστική κληρονομιά,
θέλοντας και μη, ενσωματώνουν τις αξίες της εποχής τους, των δημιουργών τους, των ιστοριών, των ατόμων που τους ιστορούν, το οποίο πολλές φορές είναι υποκειμενικό και έγκυται στον τρόπο που αντιλαμβάνεται το σύγχρονο κοινό αυτές τις αξίες, παρά την πρόθεση ίσως του δημιουργού. Αυτή η διαφάνεια έλεγε για το θέατρο, την τροποποίησα καθώς μιλούσε η κυρία Χαρτιά, προσπαθώντας να το βάλω στο πλαίσιο ενός παραμυθιού. Έχουμε ένα παραμύθι, την κόκκινα σκουφίτσα. Ποιες είναι οι αξίες, τα ηθικά διλήμματα κτλ. Που αντιλαμβανόμαστε. Πώς οι προσωπικές μας αξίες και πεποιθήσεις διαμορφώνουν αυτό που αντιλαμβανόμαστε. Πώς επηρεάζει η αφήγηση. Μίλησε και η κυρία Χαλκιά και ο κύριος Γραμματάς έθεσαν ιδιαίτερη έμφαση στον αφηγητή. Πώς επηρεάζει λοιπόν η αφήγηση τα νοήματα τα οποία μεταδίδονται και άρα αντιλαμβάνεται και προσλαμβάνει το κοινό. Τι τέλος θα δίνουμε σε ένα παραμύθι, πώς θα το αλλάζαμε και πάλι με βάση τις αξίες που μας χαρακτηρίζουν. Οπότε προσπαθώντας έτσι να τα ενώσουμε όλα αυτά τα πράγματα, η βασική ιδέα στο βάστη ήταν ότι αν βρούμε τα εργαλεία, αν αναπτύξουμε τις μεθοδολογίες και τα εργαλεία, ώστε να συσχετίσουμε τα έργα πολιτιστικής κληρονομιάς με τις αξίες του παρελθόντος αλλά και του παρόντος, θα είμαστε εις θέση να υποστηρίξουμε διάφορες δράσεις σε διάφορους τομείς, από την έρευνα και την εκπαίδευση μέχρι την μουσιακή επιμέλεια και την υποστήριξη άλλων επαγγελματιών. Ο κατάλογος είναι αρκετά μεγάλος. Στηριχθήκαμε για την ανάπτυξη των μεθόδων και των εργαλείων μας σε τρεις πιλότους, σε τρεις κατηγορίες πολιτιστικής κληρονομιάς, να το πω έτσι. Το αρχαίο ελληνικό δράμα, ποιες είναι οι αξίες της απεικόνης του Σοφοκλή. Στα επιστημονικά κείμενα του 17ου αιώνα, κατά τη διάρκεια της επιστημονικής επανάστασης, ποιες αξίες διέπουν τα κείμενα του Γαλιλαίου. Και τέλος, τρίτος πιλότος μας είναι τα παραμύθια. Ο φορέας ο πορτογαλικός Ινόβα έχει επιλέξει τους αδερφούς Γκριμ, στους οποίους αναφέρθηκε και η κυρία Χαλκιά, για να τους μελετήσει. Και με βάση αυτούς τους τρεις πιλότους κινηθήκαμε σε δύο. Και να αναφέρω ότι υπεύθυνος πρώτου πιλότου για το αρχαίο ελληνικό δράμα είναι ο κύριος Γραμματάς, που είναι σήμερα μαζί μας, καθηγητής στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Λοιπόν, οπότε με όλα αυτά το βάζω το χέρι στο να μελετήσει και να ψηφιοποιήσει τις αξίες στο χώρο και στο χρόνο, τις αξίες του παρελθόντος μέσα από την ανάλυση των κειμένων από τις τρεις αυτές σημαντικές ιστορικές περιόδους της ευρωπαϊκής ιστορίας, τις περιόδους των τριών πιλότων μας, και στο παρόν μέσα από την ανάλυση και την ψηφιοποίηση, συγγνώμη, των αξιών, όπως επικοινωνούνται στο παρόν και γίνονται αντιληπτές από το κοινό στο σήμερα. Η ψηφιοποίηση των αξιών τώρα τι σημαίνει? Ότι κατά τη διάρκεια του έργου αναπτύξαμε μεθοδολογίες οι οποίες μας βοηθούν στο να συλλέξουμε τις αξίες. Με βάση ποια μεθοδολογία, κοινή μεθοδολογία, θα μελετήσουμε ένα κείμενο. Ποιοι είναι οι ερευνητικοί πειραματικοί σχεδιασμοί που πρέπει να κάνουμε ώστε να αποτυπώσουμε τις αξίες που σχετίζονται με ένα ερέθισμα, προκειμένου με ένα έργο πολιτιστικής κληρονομιάς. Με ποιον τρόπο πρέπει να κινηθούμε στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών δράσεων, τόσο ώστε να προσεγγίσουμε θέματα που αφορούν τις αξίες, ικανοποιώντας τόσο τους εκπαιδευτικούς σκοπούς, όσο και τις ανάγκες της ψηφιοποίησης. Πέρα λοιπόν από τις μεθοδολογίες, χρειαζόμαστε και διάφορα εργαλεία. Εργαλεία που να μας βοηθούν, πολύ απλά να το πω, αυτά που είναι στα χαρτιά, να τα μεταφέρουμε σε μια ψηφιακή μορφή, ώστε να είναι διαθέσιμα και προσβάσιμα από όλους όσους ενδιαφέρονται να μάθουν πράγματα και να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία. Σε αυτά τα πλαίσια εξελίχθηκε ένα εργαλείο.
επισημείωσης, αλλά και πολλές άλλες εφαρμογές που μας επιτρέπουν να ψηφιοποιήσουμε αυτά που καταγράφουμε. Και χρειάστηκε, αυτό ίσως είναι λίγο πιο τεχνικό, δεν χρειάζεται να μπούμε σε πολλές λεπτομέρειες, αλλά χρειάστηκε να αναπτύξουμε και ένα συμμεσολογικό γράφο, να αναπαραστήσουμε κάπως αυτή τη γνώση, με τρόπο που πάλι μας επιτρέπει ό,τι ψηφιοποιείται να μπαίνει σε μία πλατφόρμα, την πλατφόρμα του VAST, και να είναι προσπελάσιμη και εύχρηστη από όλους μας, όσοι ενδιαφερόμαστε για αυτή, από ακαδημαϊκούς και ερευνητές, επιμελητές μουσείων, το ευρύ κοινό, μέχρι επαγγελματίες σαν και εσάς, ψυχοθεραπευτές, ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς. Η πλατφόρμα μας αυτή τη στιγμή, μπορείτε να τη βρείτε στο σύνδεσμο που βλέπετε στην διαφάνεια. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες είναι ένα πρωτότυπο που θα βρείτε αυτή τη στιγμή online. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες περιμένουμε και την επόμενη της έκδοση, η οποία θα έχει περισσότερο υλικό. Λοιπόν, τι σημαίνει ανάλυση αξιών στα κείμενα? Θα αναφερθώ λίγο σε δύο πτυχές των εργαλείων πριν να πάω στο ίδιο το εργαλείο. Όταν μιλάμε για ανάλυση αξιών, εννοούμε ότι χρειαζόμαστε αρχικά κάποια βήματα της ανάλυσης, κάποιους κανόνες, ένα λεξιλόγιο που θα χρησιμοποιήσουμε για να αναλύσουμε τα κείμενα, και φυσικά ένα εργαλείο στο οποίο θα αναφερθώ προς το τέλος της σημερινής συζήτησης. Τα βήματα της ανάλυσης δεν θα τα αναφέρω εδώ, αλλά σχετίζονται με το τι επισημειώνουμε. Επισημειώνουμε προτάσεις, κομμάτια προτάσεων, συνδέουμε λέξεις με αξίες με τρόπο άμεσο ή έμεσο. Είναι δηλαδή διάφοροι κανόνες που έχουν ορίσει οι ειδικοί στο VAST, τους οποίους κανόνες ακολούθησαν κατά τη διάρκεια των επισημειώσεων της ανάλυσης κειμένων με αξίες. Εδώ ενδεικτικά βλέπετε και κάποια κείμενα που, τον αριθμό μάλλον των κειμένων που έχουν συνολικά επισημειωθεί πιλωτικά στο έργο. Και να πω, γιατί ίσως να υπάρχει ερώτηση, τι εννοούμε με τη λέξη αξίες. Εδώ βλέπετε ενδεικτικά το λεξιλόγιο που χρησιμοποιήθηκε στο VAST για να αναλύσουμε τις αξίες. Πρόκειται για τρεις κατηγορίες. Ενδεικτικά βλέπετε κάποιες λέξεις από κάθε κατηγορία που συμπεριλαμβάνουν κάποιες λέξεις, κάποιες έννοιες κλειδιά, όπως οι αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά υπάρχει και ένα επιπλέον λεξιλόγιο, το οποίο αποτελείται από 83 συνολικά λέξεις, το οποίο επιλέχθηκε ξανά από την ομάδα των ειδικών στα πλαίσια του VAST, έπειτα από μια πρώτη ανάγνωση των κειμένων και μεταξύ τους συμφωνία. Υπάρχουν παρόλα αυτά μέσα στο έργο για την διευκόλυνση και την συσχέτιση των αξιών με πλαίσια τα οποία στηρίζονται στην έρευνα. Υπάρχει μια αντιστοίχηση των αξιών του VAST στις προσωπικές αξίες του Σβάρτς, το οποίο είναι το πλαίσιο το οποίο επιλέχθηκε στο έργο. Προφανώς, αν υπάρχουν απορίες καθώς προχωράει η παρουσίαση, μη διστάσετε να με διακόψετε και να ρωτήσετε. Αυτό είναι το ένα κομμάτι της ανάλυσης των αξιών που αφορά την ανάλυση αξιών πάνω στα κείμενα. Το άλλο μεγάλο κομμάτι του VAST είναι οι δραστηριότητες που σχεδιάζουμε, και οι δραστηριότητες στοχεύουν πρωτίστως στο να διαχειριστεί η γνώση γύρω από τις αξίες και την πολιτιστική κληρονομιά, να δοθούν ερθίσματα σκέψης σχετικά με τις αξίες, τη συμπερίληψη
και ούτω καθεξής. Ταυτόχρονα όμως δομούνται με τέτοιο τρόπο ο οποίος μας επιτρέπει να συλλέξουμε και να ψηφιοποιήσουμε τις αξίες και τις δραστηριότητές μας, έτσι ώστε να μπορούν να αποτελέσουν μέρος της πλατφόρμας του VAST και να είναι προσβάσιμες από όλους. Να δώσω λίγο ένα πιο απτό παράδειγμα. Σκεφτείτε ότι μπορεί να είστε ένας φορέας που έχει μια δραστηριότητα που αφορά τις αξίες. Σας δίνεται η δυνατότητα μέσα από τα εργαλεία του VAST να ανεβάσετε, να το πω πολύ απλά, αυτήν την δραστηριότητα και ίσως κάποια από τα ευρήματα της δραστηριότητάς σας στην πλατφόρμα του VAST, έτσι ώστε να μπορεί να υιοθετηθεί και από άλλους φορείς. Έχουμε αρκετά παραδείγματα από δραστηριότητες που έχουν τρέξει στα πλαίσια του έργου. Μπορείτε να ανατρέξετε στα νέα του έργου και να δείτε δραστηριότητες που έχει κάνει τόσο το Μουσείο Παραμυθιού όσο το Μουσείο του Γαλιλαίου στη Φλωρεντία, αλλά και η ομάδα του Άλλων Λύκειων του Δημόκριτου. Και έχει ταυτόχρονα αναπτυχθεί και ο οδηγός που περιγράφει αυτές τις δραστηριότητες και θα είναι πολύ σύντομα αναρτημένος τόσο στον ιστότοπο του VAST όσο και στην πλατφόρμα, αλλά και άλλο υλικό που μπορεί να βοηθήσει στην διεξαγωγή και στην οργάνωση δραστηριοτήτων. Επίσης έχουν αναπτυχθεί διάφορα ψηφιακά εργαλεία όπως η δίκη της Αντιγόνης και η κόκκινη σκουφίτσα. Η δίκη της Αντιγόνης είναι ένα διαδραστικό παιχνίδι το οποίο βασίζεται στην Αντιγόνη και μπορείτε να το βρείτε, είναι ήδη διαθέσιμο στην πλατφόρμα του VAST. Και στο σύνδεσμο που βλέπετε κάτω δεξιά είναι η εφαρμογή της κόκκινης σκουφίτσας που αναπτύχθηκε σε συνεργασία του Μουσείου Παραμυθιού με το Πανεπιστήμιο του Μιλάνου, που είναι επίσης εταίρος στο έργο VAST. Αυτά είναι ενδεικτικά κάποια από τα εργαλεία. Έτσι. Και εδώ θα ήθελα να κάνω έτσι μία παύση πριν σας πω κάποια περισσότερα πράγματα για το εργαλείο επισημείωσης. Αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις ή κάτι δεν ήταν κατανοητό και έχει νόημα να αναπτύξουμε παραπάνω. Εγώ δεν βλέπω όλους τους ομιλητές, οπότε... Ωραία, δεν βλέπω μάλλον κάποιος σκονόμενο το χέρι. Οκ, συνεχίζω τότε για να πω δύο λόγια για το εργαλείο επισημείωσης. Το εργαλείο επισημείωσης είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάποιος ατομικά ή συνεργατικά και μας βοηθάει. Είναι ανοιχτό εργαλείο, μπορείτε να το βρείτε και να το χρησιμοποιήσετε online. Είναι ένα εργαλείο το οποίο μας επιτρέπει να αναλύσουμε αρχεία, να τα επισημειώσουμε είτε με τις αξίες του VAST, είτε με ένα δικό μας λεξιλόγιο που θα επιλέξουμε, να μελετήσουμε και να αναλύσουμε τα αρχεία συνεργατικά, μέσω διαμοιρασμού των συλλογών μας, μπορούμε να αποτυπωποιήσουμε τα αποτελέσματα των αναλύσεων, να τα συγκρίνουμε, να εξετάσουμε κατά πόσο υπάρχει συμφωνία ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα άτομα στα αποτελέσματα της επισημείωσης. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να τονίσω το πρώτο κομμάτι, ότι η πλατφόρμα υποστηρίζει, συγγνώμη, το εργαλείο επισημείωσης υποστηρίζει την ανάλυση αρχαίων κειμένου, εικόνας, βίντεο, ήχου, δεν αναφέρεται εδώ, αλλά υποστηρίζει και αυτό. Οπότε
οτιδήποτε θα μπορούσατε να φανταστείτε στην καθημερινή σας πρακτική ότι μελετάτε και βρίσκετε σε μορφή κειμένου, εικόνας, βίντεο ή ήχου και θέλετε να το αναλύσετε, να γράψετε κάποια σχόλια σε κομμάτια, να το πω έτσι, τον αρχείο και ίσως να τα μοιραστείτε και να τα χρησιμοποιήσετε συνεργατικά. Το Vast Annotation Tool, το Elgon Annotation Tool, είναι ένα εργαλείο που υποστηρίζει αυτού του είδους τις εργασίες. Ίσως εδώ έχει νόημα να σταματήσω να δείχνω την οθόνη μου και να σας δείξω τι είναι αυτό, πώς μοιάζει. Θα μου δώσετε ένα λεπτό να σταματήσω να μοιράζομαι την οθόνη μου και να μοιραστώ το εργαλείο επισημείωσης. Έτσι μοιάζει το εργαλείο μας, αυτό είναι. Εδώ βλέπετε στην αρχή πόσα κείμενα, πόσες συλλογές, πώς είναι οργανωμένο το υλικό σας. Ενδεικτικά θα μπω σε μία από τις συλλογές για να δείτε ότι συγκεκριμένα εδώ πέρα έχω δύο κείμενα σε μορφή TXT, θα μπορούσε να είναι μια εικόνα. Okay. Και ο πυρήνας του εργαλείου επισημείωσης είναι αυτή είναι εδώ η διαδικασία όπου μπορούμε να ανοίξουμε ένα αρχείο και να ξεκινήσουμε τη μελέτη του με κάποιο λεξιλόγιο που εμείς έχουμε επιλέξει. Οπότε ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι να δούμε πώς αντιστοιχίζουμε εκφράσεις ή λέξεις μέσα από το κείμενο σε αξίες ή οτιδήποτε άλλο θέλουμε. Σκεφτείτε ότι θα μπορούσε να είναι συναισθήματα, θα μπορούσε να είναι στοιχεία του χαρακτήρα κάποιου ανθρώπου, οτιδήποτε θα μπορούσε να δομηθεί ως ένα λεξιλόγιο και έχει νόημα για τη δουλειά μας. Κάθε χρήστης μπορεί να επισημειώσει το κείμενο που τον αφορά και μέσα από τα εργαλεία που του δίνονται από τις συλλογές να μοιραστεί συλλογές με συνεργάτες του και να συγκρίνει συλλογές. Εδώ για παράδειγμα μπορούμε να συγκρίνουμε δύο διαφορετικά αρχεία. Έτσι. Και να δούμε διαφορές και ομοιότητες ανάμεσα σε δύο annotators. Να ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Καλησπέρα καταρχάς. Βεβαίως. Βλέπω ότι το εργαλείο είναι στα αγγλικά. Δέχεται και ελληνικό κείμενο και άρα γίνεται και επεξεργασία με το εργαλείο στα ελληνικά ή είναι μόνο στα αγγλικά προς το παρόν? Προς το παρόν, ό,τι βλέπετε, δηλαδή εννοώ το μενού και τα λοιπά, είναι στα αγγλικά και δεν υπάρχει κάποιο πλάνο για τη μεταφορά στα ελληνικά, αλλά είναι δυνατό και να εισάγεται ελληνικά κείμενα, έτσι, και να δημιουργηθεί λεξιλόγιο με ελληνικές λέξεις. Αλλά όλο το υπόλοιπο περιβάλλον, τα μενού και τα λοιπά, για την ώρα είναι στα αγγλικά. Ευχαριστώ πολύ. Ο
Οπότε εδώ πέρα, ναι, εντάξει, θα συγκρίνω δύο ίδια κείμενα, η αλήθεια είναι αυτή τη στιγμή, αλλά λίγο έτσι για να δείτε το πώς μοιάζουν. Εδώ βλέπετε με πράσινο ότι υπάρχει πλήρης συμφωνία ανάμεσα στα δύο κείμενα, γιατί είναι το ίδιο κείμενο ουσιαστικά, αλλά σας δίνει το εργαλείο, τη δυνατότητα να βάλετε δύο κείμενα το ένα δίπλα στο άλλο και να το διατρέξετε και να δείτε τις συμφωνίες και τις ασυμφωνίες ανάμεσα σε δύο επισημειωτές. Επιπλέον, μέσα από τα εργαλεία ανάλυσης που υπάρχουν, μπορείτε να πάτε και να δημιουργήσετε διάφορα διαδραστικά γραφήματα, όπως bar charts. Και να δείτε έτσι με αυτόν τον τρόπο, με έναν πιο διαδραστικό τρόπο, ποιες είναι οι αξίες που έχουν εντοπιστεί σε ένα κείμενο, ποια είναι η συχνότητά τους, υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι οπτικοποίησης και μέσα από το ίδιο εργαλείο να χρησιμοποιήσετε κάποιες μετρικές, αν προσθέσετε και δεύτερο κείμενο, οι οποίες να δείχνουν πλέον με εργαλεία με μετρικές στατιστικής ποια είναι η συμφωνία με νούμερα ή όχι ανάμεσα σε δύο επισημειωτές. Θα ήθελα ξανά να τονίσω ότι πέρα από την επισημείωση κειμένων δίνεται η δυνατότητα επισημείωσης και άλλων αρχείων, όπως για παράδειγμα μιας εικόνας ή εδώ βλέπετε και ένα παράδειγμα που έχουμε εισάγει μια εικόνα από μια εκπαιδευτική δραστηριότητα και θέλουμε κάπως στην προσπάθεια ψηφιοποίησης, να το πω έτσι, αν και δεν είναι το μόνο εργαλείο ψηφιοποίησης, αλλά μπορεί να είναι ένα, των αξιών που βρίσκονται πάνω στην εικόνα, επιλέγουμε αντίστοιχα και σχετίζουμε περιοχές της εικόνας με αξίες. Υπάρχει επίσης δυνατότητα, ακόμα και αν δουλεύετε με ένα λεξιλόγιο, να προσθέσετε τη δική σας αξία, για παράδειγμα, ξέρω, θα γράψω τώρα αρτυχία παραμύθι, γιατί με αυτό μιλάμε, και θα δοκιμάσω να δω αυτό που μιλάω μαζί σας, αν μπορώ να το κάνω αυτό και στα ελληνικά. Ναι, και εμφανίζεται και η αξία αντίστοιχα στα ελληνικά. Οπότε τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι, για να ξαναγυρίσω πίσω στην ερώτηση σχετικά με τη γλώσσα, στο πιο σημαντικό ίσως κομμάτι του κειμένου και της χρήσης των αξιών, υποστηρίζονται και τα ελληνικά και οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. Και μιας και είμαι εδώ πέρα και online, θα ήθελα λίγο να σας δείξω τι συμβαίνει είδατε, έχω αυτόν τον browser, δώστε μου αυτόν. Και εδώ βλέπετε την πλατφόρμα VAST, η οποία είναι αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα, υπό κατασκευή η δεύτερη έκδοσή της, είναι μια πρώτη έκδοση. Έχουμε διάφορες πληροφορίες γύρω από τις αξίες έτσι όπως προκύπτουν, από απλή εισαγωγή στο τι είναι οι αξίες, πώς συνδέονται με εργαλεία που μπορείτε να βρείτε πάνω στην πλατφόρμα, όπως η διαδραστική εφαρμογή της Αντιγόνης, τι είδους έρευνες τρέχουν αυτή τη στιγμή γύρω από το έργο. Στο κομμάτι της επισημείωσης μπορείτε να επισκεφτείτε την πλατφόρμα για να δείτε ποια είναι η λίστα των επισημειωμένων κειμένων που έχουν κάποιοι άλλοι που ίσως να μην τους γνωρίζουμε επισημειώσει. Εδώ βλέπετε τα παραδείγματα από το έργο, συμπεριλαμβάνει και την επισημείωση των παραμυθιών. Και επίσης άλλα πράγματα που μπορείτε να βρείτε
στην πλατφόρμα, είναι τα διάφορα εργαλεία που αναπτύσσουμε, από τα handbooks και τους οδηγούς για την δημιουργία δραστηριοτήτων, μέχρι και το annotation tool που σας έδειξα, τα παιχνίδια κτλ. Λοιπόν, θα επιστρέψω έτσι σύντομα για να κλείσω την παρουσίαση. Νομίζω εδώ είναι πράγματα που ήδη σας έδειξα εν συντομία στην πλατφόρμα. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω εδώ είναι ότι μπορείτε να δουλέψετε είτε ατομικά, όπως είπαμε, έτσι και να το έχετε για προσωπική σας χρήση, είτε να συνεργαστείτε σε ομάδες, να διαμοιραστείτε τα αρχεία, είτε σε επίπεδο ομάδας να έχετε και την επιμέλεια, δηλαδή να πάρετε αρχεία από άλλους, στα οποία ίσως δεν θέλετε να επένδετε, αλλά να τα συγκρίνετε και να τα αναλύσετε. Σε αυτό το σημείο εγώ θα ήθελα να κλείσω για να δώσω και κάποιο χρόνο έτσι ίσως για κάποιες ερωτήσεις και το κλείσιμο από τη μεριά της Βίκης. Μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα διάφορα social media για τις εξελίξεις του έργου, το οποίο πολύ σύντομα θα κλείσει, οπότε είναι μια περίοδος που σιγά σιγά όλα μας τα αποτελέσματα αναρτώνται και υπάρχει μια σειρά από webinars που θα γίνουν μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου, καθώς επίσης τρέχουμε και ένα συνέδριο το οποίο είναι υβριδικό και μπορείτε να παρακολουθήσετε και απομακρυσμένα, αν σας ενδιαφέρει. Και φυσικά πριν κλείσω θα ήθελα να αναφέρω όλους τους partners του έργου VAST, που πέρα από το Δημόκρητο και το Μουσείο Παραμυθιού είναι το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο συνεργάτης μας είναι ο κύριος Γραμματάς, είναι το Πανεπιστήμιο του Μιλάνου, το Πανεπιστήμιο Νόβα της Λισαβόνας, η Σεμάντικα που είναι μια εταιρεία στην Σλοβενία, το Μουσείο του Γαλιλαίου και το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Και με αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να δώσω χρόνο αν υπάρχουν κάποιες απορίες ή διευκρινήσεις σχετικά με το έργο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση, την εξαιρετική. Ναι, αν υπάρχει κάποια ερώτηση, κάποια διευκρίνηση που θα χρειαζόσασταν σε σχέση με όσα παρουσίασε η Δ. Ταγιόγλου. Πολύ ευχαρίστως έτσι, να δώσουμε χρόνο. Μαρία, θα ήθελα να πω κάτι σε σχέση με και την απορία της κυρίας που μίλησε για τα ελληνικά ή όχι. Θα ήταν σκόπιμο ίσως να έλεγες μερικά λόγια παραπάνω για το πώς μπορούν να αξιοποιήσουν την πλατφόρμα, όχι μόνο για να βρούνε ήδη έτοιμα κομμάτια, δηλαδή Φερρυππίν, εγώ που έχω ασχοληθεί με το αρχαίο δράμα, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή, θέλουμε να βρούμε την έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την έννοια του ορθού λόγου, την έννοια, ξέρω εγώ, της αντιπαλότητας σε αντίθεση προς την ομόνοια, ξέρω εγώ, την έννοια του μέτρου, ας πούμε, έτσι. Λέμε, Φερρυππίν, στους 7 επιθύβας, ας πούμε, ξέρω εγώ, στον Έαντα, στην Αντιγόνη, ξέρω εγώ, πού υπάρχει η έννοια της δημοκρατίας, της ελευθερίας, του ελέτου, των human right, ας πούμε. Πατάμε τη λέξη αυτή και αυτομάτως μας βγάζει το παράθεμα. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο για τους φιλολόγους και όλους όσους ασχολούνται με το αρχαίο δράμα.
Το ίδιο νομίζω μπορούν να κάνουν επιπλέον, δηλαδή μπορούν να, έτσι είναι Μαρία, αυτό θέλω να πεις, να ενσωματώσουν αυτοί ένα δικό τους κείμενο και στο κείμενο αυτό το δικό τους, παρόλο που είναι στα ελληνικά, να βρούνε κάποιες λέξεις οι οποίες προκύπτουν μέσα στις έννοιες που έχουμε, είτε στις κύριες είτε στις δευτερεύουσες, και να πούν σε αυτό το παραμύθι ή σε αυτό το κείμενο, το λογοτεχνικό, το θεατρικό κτλ. Υπάρχει η έννοια του μίσους, η έννοια της αγάπης, η έννοια, ξέρω εγώ, της αδελφικής αγάπης. Και αμέσως θα πάει στην πλατφόρμα και θα το βρει και θα το επισημειώσει. Αυτό είναι το καινούργιο που μπορεί να αξιοποιήσει. Μαρία, επ' αυτού πες μερικά παραπάνω ίσως για τους ενδιαφερόμενους να ακούσουν. Ευχαριστώ. Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Γραμματά για την παρατήρηση, γιατί πραγματικά μου δίνετε την ευκαιρία και λυπάμαι γιατί για λίγες μέρες ίσως δεν μπορώ να σας επιδείξω και όλο αυτό που λέει ο κύριος Γραμματάς, γιατί είναι στην ανανεωμένη έκδοση της πλατφόρμας που αναμένουμε. Ουσιαστικά όλη η αναζήτηση υλικού μέσα από την πλατφόρμα του VAST γίνεται με λέξεις κλειδιά που είναι αξίες. Δηλαδή σκεφτείτε ότι θέλετε για παράδειγμα να βρείτε υλικό για να δημιουργήσετε μία εκπαιδευτική δραστηριότητα γύρω από την ελευθερία. Ουσιαστικά η αναζήτησή σας θα είναι αυτή η λέξη, θα είναι η ελευθερία. Και αυτό που θα σας επιστρέφει η πλατφόρμα θα είναι όλα τα κείμενα που έχουν επισημειωθεί και αναφέρουν, όχι απλά αναφέρουν, έχουν ως σημαντική αξία μέσα τους την ελευθερία. Αυτό σημαίνει αυτόματα ότι εσείς θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε κάποιο ίσως από αυτά τα κείμενα ως το ερέθισμα που θέλετε ή το απόσπασμα του κειμένου και να το εντάξετε σε μια δικιά σας εκπαιδευτική δραστηριότητα. Ταυτόχρονα αυτή η αναζήτηση θα σας επιστρέφει και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που ήδη έχουν γίνει και υπάρχει υλικό, υπάρχει δομή, ο σχεδιασμός που σχετίζονται με την ελευθερία. Μπορείτε να υιοθετήσετε μια εκπαιδευτική δραστηριότητα ως έχει. Θα σας επιστρέφει επίσης ποιες δραστηριότητες έγιναν που μπορεί να μην είχαν ως εκκίνηση την ελευθερία από τους εκπαιδευτικούς, αλλά το κοινό, οι συμμετέχοντες να εντόπισαν την ελευθερία ως τη σημαντικότερη αξία σε αυτή την δραστηριότητα. Αυτό δεν ξέρω, ελπίζω κύριε Γραμματά, αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι γύρω από αυτό, είναι ουσιαστικά αυτό που τόνισε πάντως και ο κύριος Γραμματάς, ότι ουσιαστικά όλη η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης έργων πολιτιστικής κληρονομιάς, εκπαιδευτικών προγραμμάτων με βάση την αξία. Μπορείτε να σκεφτείτε το απλό ότι αν αυτή τη στιγμή πάτε και κάνετε μια αναζήτηση σε ένα mainstream εργαλείο της λέξης ελευθερία, σίγουρα θα σας επιστρέψει πολλά διαφορετικά πράγματα που ως θεραπευτή ή εκπαιδευτικό ή ως ερευνητή να μην σας ενδιαφέρουν. Οπότε αυτό είναι ένα στοχευμένο εργαλείο και ένα σημαντικό βήμα, ένα σημαντικό ακόμα πράγμα που θα ήθελα να υποθεί είναι ότι μπορείτε να αξιοποιήσετε το υλικό που θα βρείτε στην πλατφόρμα, αλλά μπορείτε να γίνετε και μέτοχοι αυτής της πλατφόρμας προσφέροντας υλικό πίσω. Αν σχεδιάσετε μια καινούργια δράση που έχει ως στόχο τις αξίες, σας δίνονται τα κατάλληλα εργαλεία, πέρα από το εργαλείο επισημείωσης που είδαμε, που μπορείτε να ανεβάσετε και εσείς το δικό σας υλικό στην πλατφόρμα. Εάν θέλετε να επισημειώσετε κείμενα και να γίνουν διαθέσιμα στο ευρύ κοινό, επίσης μπορείτε να τα ανεβάσετε στην πλατφόρμα. Και θα ήθελα να πω ότι και πέρα από τα όρια της πλατφόρμας, έτσι, ειδικά το εργαλείο επισημείωσης μπορεί εν δυνάμει να χρησιμοποιηθεί και για άλλους σκοπούς. Είναι ένα εργαλείο επισημείωσης γενικής χρήσης, δεν είναι μόνο για τις αξίες. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ερευνητικά σε μια ερευνητική μεθοδολογία που έχει βίντεο από συμμετέχοντες, όπου θέλουμε να επισημειώσουμε
κάτι με τις, ακόμα και με τις κινήσεις των χεριών, ότι από εδώ μέχρι εδώ συμβαίνει κάτι, λέει κάτι που σχετίζεται με αυτό. Μπορεί να έχουμε δύο ερευνητές που θέλουν ανεξάρτητα να επισημιώσουν κάτι και μετά να συγκρίνουν τις επισημιώσεις τους. Δίνεται, δίνεται αυτή η δυνατότητα. Αυτά. Θέλω να πω κάτι και εγώ, Μαρία, από το ρόλο μου ως θεραπεύτρια, ως ψυχοθεραπεύτρια. Πραγματικά, ακούγοντάς και γνωρίζοντας έτσι το εργαλείο όλο αυτό, θεωρώ πραγματικά ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό για εμάς τους ψυχοθεραπευτές. Δεν γνωρίζω αν στο κοινό υπάρχουν και άλλοι θεραπευτές, είναι περισσότερο εκπαιδευτικοί, αλλά για εμάς το να μπορούμε να αναζητήσουμε υλικό με βάση τις αξίες, για παράδειγμα να στήσω μια θεραπευτική ομάδα, είτε με παιδιά είτε με ενήλικες, και να μπορώ να αναζητήσω με λέξεις που θα βάλω σε αξίες και να βρω πλούσιο υλικό, το οποίο μετά θα μπορώ να το αξιοποιήσω και να στήσω μια ομάδα θεραπευτική, είναι απίστευτα βοηθητικό για τη δουλειά μου ως θεραπεύτρια. Οπότε θεωρώ ότι πραγματικά το συγκεκριμένο εργαλείο θα βοηθήσει πάρα πάρα πολύ και θα εμπλουτίσει όλη τη δουλειά μας. Και νιώθουμε έτσι και τυχεροί και που είμαστε έτσι μέτοχοι μέσα σε όλο αυτό. Πραγματικά είναι πάρα πολύ χρήσιμο, πάρα πάρα πολύ. Ναι, και εγώ μια λέξη να προσθέσω. Νομίζω ότι έχει πάρα πολλά πράγματα να δώσει. Είναι πολύ αξιόλογο και πολύ σημαντικά χρήσιμο για όλους από πολλές μεριές. Μία, ας πούμε, όχι δυσκολία, αλλά ένα μικρό πρόβλημα υπάρχει, ότι πρέπει κάπως να, Μαρία, να εκπαιδευτούν, έτσι, είναι, δηλαδή κάπου να γίνουν κάποια σεμινάρια λίγο πιο εμπεριστατωμένα σαν το σημερινό, και όλοι όσοι ενδιαφέρονται να δοκιμαστούν στην πράξη πώς μπαίνουμε, πώς βγαίνουμε, τι κάνουμε, τι δεν κάνουμε, για να το καταλάβουν, γιατί ίσως σήμερα απλά πήραν μια γεύση μοναχά, έτσι. Ναι, και νομίζω... κάποιοι είναι πιο εξοικειωμένοι με τεχνολογία, κάποιοι λιγότερο. Ακριβώς, οπότε έχετε δίκιο, απόλυτο. Οπότε αν γίνουν κάποια τέτοια σεμινάρια θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Σωστά. Μέχρι το τέλος του έργου θα, πέρα από, θα υπάρχει σίγουρα αρκετό υποστηρικτικό υλικό για να αρχίσει κάποιος, από βίντεο στο YouTube μέχρι και κλασικά manuals που μπορεί να περιγραφεί. Αλλά ναι, φυσικά αν υπάρχει ζήτηση, είναι δυνατή και η διεξαγωγή επιπλέον webinar. Θέλει κάποια εξοικείωση, αλλά είναι ένα πάρα πολύ εύχριστο εργαλείο, νομίζω, και φιλικό προς το χρήστη. Οπότε αυτό για το κομμάτι του εργαλείου της επισημείωσης, γιατί η πλατφόρμα σαν πλατφόρμα, στόχος της είναι να μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς να απαιτείται κάποια περαιτέρω εξοικείωση, πέρα από αυτή που κατακτά κάποιος καθώς στρίβεται με μια οποιαδήποτε πλατφόρμα. Θα ήθελα να τονίσω, γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι υπάρχουν αρκετοί εκπαιδευτικοί στο κοινό, ότι έχουμε πάρει πάρα πολύ θετική ανταπόκριση από το κοινό σε πάρα πολλές δράσεις που έχουμε τρέξει. Έχουμε πάνω από 740 συμμετέχοντες στις διαφορετικές δράσεις που έχουν γίνει από τους ανθρώπους που τρέχουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα στους διάφορους πιλότους. Είναι μαζί μας και η Δώρα η Κατσαμόρη, η συνάδελφός μας από το Δημόκρητο, αν θα ήθελε να σχολιάσει κάτι, γιατί έχει λάβει φανταστικά σχόλια στις διάφορες δράσεις, που μας δείχνει ότι μας ενθαρρύνει στο να συνεχίσουμε, και ότι πραγματικά τα εργαλεία και οι δράσεις είναι μια ανάγκη. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία, έτσι, για την πολύ όμορφη παρουσίαση που έκανες για το έργο μας. Έτσι, είμαστε πολύ χαρούμενοι σαν ομάδα. Και φυσικά ευχαριστούμε και το Μουσείο Παραμυθιού για την όλη φιλοξενία και διοργάνωση, και τον κύριο Γραμματά που είναι κοντά μας. Πράγματι, μέχρι τώρα η ανταπόκριση ήταν πάρα πολύ θετική, και καθώς σήμερα αναφερόμαστε
τα παραμύθια. Θα ήθελα έτσι λιγάκι να αναφερθώ πολύ σύντομα σε μια παρέμβαση ή μάλλον ένα κοινό εργαστήριο που κάναμε με το Λαογραφικό Μουσείο στη Θεσσαλονίκη, που λαμβάνοντας υπόψη τα εκθέματα του ίδιου του μουσείου, αξιοποιήσαμε παραμύθια, όπως είναι ο Λάζαρος και οι 40 δράκοι, αν γνωρίζετε. Παραμύθια δηλαδή που για τα παιδιά δημοτικού είναι πολύ οικεία και αναφέρονται γύρω από την αξία του νερού και των βασικών αγαθών. Και πράγματι ήταν μια πάρα πολύ, θα πω, επικοδομητική συζήτηση, γιατί με πολύ απλό τρόπο, καθώς η δραστηριότητα και το κοινό μας ήταν παιδιά δημοτικού, με τους κηδεμόνες τους βέβαια, ξεκίνησε μια πολύ όμορφη συζήτηση γύρω από τις αξίες και πώς γίνονται αντιληπτές από τα ίδια τα παιδιά. Αυτή είναι η προσέγγιση μας μέσα από τη βιωματική μάθηση, μέσα από την αφήγηση, μέσα από τη συζήτηση, ανάλογα πάντα και με την ηλικιακή ομάδα στην οποία απευθυνόμαστε, καθώς έχουμε δημιουργήσει δραστηριότητες για όλες τις ηλικιακές ομάδες παιδιών και εφήβων. Κατανοούμε ότι η συζήτηση γύρω από τις αξίες είναι κάτι που τους απασχολεί ιδιαίτερα. Κάτι δηλαδή που ίσως εμείς θα το θεωρούσαμε δεδομένο, για τα παιδιά δεν είναι και τόσο και έχουν ανάγκη από αυτό τον τόπο αναφοράς. Να τους δοθεί δηλαδή ο χώρος και ο χρόνος να συζητήσουν, να εκφραστούν γύρω από αυτό. Όπως είπε και η Μαρία μας πριν, υπάρχει ένα εγχειρίδιο το οποίο έχουμε δημιουργήσει οι τρεις εταίροι του έργου, το Μουσείο Παραμυθιού, το Μουσείο Γαλιλαίου και εμείς, ένα εκπαιδευτικό εγχειρίδιο με δραστηριότητες, το οποίο πάρα πολύ σύντομα θα είναι και στο site μας. Είναι πολύ αναλυτική η περιγραφή και η εκπαιδευτική προσέγγιση και μεθοδολογία που χρησιμοποιούμε. Συνεπώς, αν κάποιος ή κάποια από το κοινό ενδιαφέρεται, έτσι με πολύ χαρά θα μπορούσε να το διατρέξει, ενδεχομένως πιλωτικά να το υλοποιήσει και με την ομάδα της και να μας στείλει ενδεχομένως και κάποια ανατροφοδότηση γύρω από την πιλωτική αυτή εφαρμογή. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία μου, για το λόγο. Πάρα πολύ ωραία. Υπάρχει κάποιο σχόλιο, κάποια ερώτηση που θα θέλατε κάποιος πριν κλείσουμε? Ωραία. Άρα να σας ευχαριστήσω όλους για τη συμμετοχή σας. Το γεγονός ότι είχαμε αρκετές συμμετοχές δείχνει το ενδιαφέρον για το αντικείμενο. Και χαιρόμαστε πραγματικά ότι συμμετείχατε και ότι είχαμε την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε το έργο και το εργαλείο από τη Μαρία. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία, για την εξαιρετική παρουσίαση και εσάς, κύριε Γραμματά, για την παρουσία σας αλλά και για τις παρεμβάσεις σας που ήταν πάρα πολύ βοηθητικές και επικοδημητικές. Και μπορείτε να ενημερώνεστε για τις επόμενες εκδηλώσεις που ανέφερε και η Μαρία μέσα από τη σελίδα, έτσι δεν είναι, Μαρία? Ναι, και από τη σελίδα και από το Facebook και το Twitter του έργου. Είναι μια περίοδος πολύ έντονων και ασύγχρονων δράσεων, οπότε και στις 31 Οκτωβρίου μετά το συνέδριο, το ΚΑΤΣΑ, θα κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία ο κύριος Γραμματάς που αφορά τη θεατρική μνήμη, δηλαδή εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, να μπείτε όλοι και όλες. Και ακολουθούν κι άλλες. Έχουμε σχεδόν κάθε εβδομάδα ένα webinar μέχρι το τέλος του έργου, όπου σιγά σιγά παρουσιάζουμε τα τελικά αποτελέσματα και τα ευρήματά μας γύρω από τις αξίες, το θέατρο, τα παραμύθια. Προς το τέλος του Νοεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, θα υπάρξει και ένα webinar από την Νόβα στην Πορτογαλία που αφορά τη δουλειά τους πάνω σε επισημειώσεις των παραμυθιών και άλλα πολλά. Just stay tuned. Έχουμε βάλει και ένα link στο chat, όπου θα ήταν καλό και βοηθητικό έτσι για μας να το συμπληρώνατε μια φόρμα και βάζοντας τα στοιχεία σας μπορεί να σας σταλεί και βεβαίωση. Οπότε να σας ευχαριστήσω ακόμη μια φορά
Καλό βράδυ σε όλους, καλή ξεκούραση και είστε πανηδί. Φιλοξενία, Βίκυ και Έλενα. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.